Είναι η εκπομπή Τρόικα της καρδιάς σας στο Λίμπερο στους 107,4. Θα πάω μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. Καλημέρα, ξαδέλφια. Η εκπομπή των τριών, τεσσάρων. Βασικά είναι οι δύο εδώ. Σχεδόν πάντα πρώτος φτάνω. Anyway, τι. Εντάξει, καλά, άλλο ηχολήπτης, ρε φίλε. Μην κοιτάς, ρε φίλε, εσύ που δουλεύεις 9 ώρα εδώ πέρα, κατάλαβες. Ναι, αλλά το μπαγκίρι πέφτει. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας είναι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Μάρες σας εμάς, Χρήστος Αλτίδης, ο οποίος θα απουσιάσει και σήμερα. Και Σωτήρης Δασκαλάκης εδώ πέρα στην παραγωγή και ηχοληψία. Θα πάμε μαζί για το επόμενο δίωρο. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας την πρώτη ώρα, για να μπορεί και τη δεύτερη να μην βγάλουμε τις γραμμές. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Το σίγουρο είναι ότι δίνουμε δύο εισιτήρια για τον αγώνα της ερχόμενης Δευτέρας. Μην μπερδεύεστε, δεν είναι Τρίτη σήμερα. Ξέρεις, πάντα όταν υπάρχει αρχία σε όλο το χθες νομίζω ότι είναι Δευτέρα. Σήμερα νομίζω ότι είναι Τρίτη. Πώς είναι στο μυαλό αυτό το πράγμα. Και μετά θέλω να μου βοηθήσει κάτι. Θα το πω και στον Άρη και στον Μάριο κάποια στιγμή. Θα σου πω ότι. Τι μπορεί να πειράζει το μυαλό. Τι λέγαμε, ναι. Δύο εισιτήρια για τον αγώνα της Δευτέρας. Άρης εναντίον Απόλλων Αθηνών. Ο αγώνας είναι στις 7 το απόγευμα. Ξέρουν οι Αριανοί. Δεν νομίζω κάνω λάθος κι εγώ. FM κενό ονοματεπώνυμο. Άρης αποστολή στο 54526. Φίλε, να σου πω κάτι. Αν είχα σήμερα μόνος με εκπομπή, δεν γινόταν. Φερρυπίν δύναμη ερμηνεύουν διαγωνισμούς. Δεν γινόταν να γράφεις. Έτσι πρέπει να κρατάς εδώ πέρα. Άσε ρε τώρα, όλα δικαιολογίες ρε Σωτό, όλα δικαιολογίες. Μαζί μας έχουμε την ευτυχία να έχουμε τις ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Επειδή το καρ, το αυτοκίνητο δηλαδή, είναι πολύτιμο, το δικό σας, στις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Πού το βρίσκουμε αυτόν τον τύπο? Στο margaritopoulos.com και αν δεν έχετε σύνδεση μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 2310-911-701. Ακούστε και αυτό, για ασφάλεια υγείας στον Μαργαριτόπουλο, νιώστε σίγουροι για την περίθαλψη της οικογένειάς σας με ασφαλιστικά πακέτα από 170 ευρώ το χρόνο, το άτομο, τσάπα πράγμα. Συμπεριλαμβάνονται αμοιβές γιατρών, εξετάσεις, φάρμακα, επεμβάσεις και αποκλειστική νοσοκόμα. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, στο margaritopoulos.com ή στο 2310-911-701. Βραδιά Champions League χθες, τα πρώτα, η επαναληπτική από τους αγώνες των 16 Ντεσότο. 16 πρέπει τελικά. 16 είναι Champions League. Θυμάσαι. Στους 16 είναι το Champions League. Ναι, πέρασε 8, ναι. Ναι, είχαμε τα δύο ζευγάρια. Ατλέτικο Μαδρίτης Γιουβέντους. Για πρώτη φορά η Γιουβέντους στην ιστορία της έκανε ανατροπή από 2-0. Ναι, για πρώτη φορά. Το είχα δει, το λέω και στον κόσμο αυτό το πράγμα. Το είχα δει όταν είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι από την Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-0. Χθες το κατάφερε να κάνει την ανατροπή με 3-0. Κέρδισε και πέρασε στα προημιτελικά του πρωταθλητριών του Champions League, του εμετικού και ελληνού αυτού θεσμού. Είχα την εντύπωση το 85 όταν είχε παίξει ημιτελικά με την Μπορντό. Το πρώτο παιχνίδι ήταν στη Γαλλία και το ανέτρεψε. Και λέω λάθος κάνουν μέσα στο τέτοιο, στο ίντερνετ και σε αυτά. Αλλά τελικά πρώτο μάτσι ήταν στην Ιταλία. Anyway, και στο άλλο παιχνίδι το οποίο πρέπει να τελείωσε μόλις τώρα, γιατί θα σας πούμε γιατί. Η Manchester City κέρδισε τη Σάλκε με 7-0. Τα 5 γκολ χρειάστηκε η βοήθεια του VAR για να μπορέσουν να μετρήσουν για την υπέρτιση της Manchester City. Αυτό με Μάριο, τι ώρα τελείωσε πλάκα-πλάκα, 12.30, μία παρά. Σοβρε. Η τέτοια, η Manchester City. Για το ένα γκολ θυμάστε, 4 λεπτά περίπου περιμέναμε. Ναι. Ναι. Λέω, μήπως τελείωσε τώρα. Έχουμε σαν θεματάκια να τα αναπτύξουμε. Ναι. Γιατί δεν το λες έτσι, ίδια ώρα τελειώσανε. Ναι, επειδή με το VAR σταματούσε συνέχεια το παιχνίδι εκεί πέρα, γι' αυτό. Λέω ότι μα τελείωσε τώρα. Παραπάνω, ναι. Νομίζω και μπροστά τελείωσε αυτό. Και μπροστά. Ναι. Ναι. Καλά, χασκογελούσαμε εκεί πέρα. Μαζί τα βλέπουμε τώρα, νομίζω έχω την εντύπωση ότι. Πες μου ότι άνοιξε εσύ φως. Το άνοιξε και έκλεισε. Εντάξει. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο μουσικούλα. Μην το δεις. Τι, Σωτό. Μην το δεις. Ναι, το πήρε. Καλά, το πήρε, ναι. Δελικάρι. Δελικάρι. Άστο. Άστο. Ναι. Και αυτό στη Μαρινέλα πήγαινε πάντως. Έχει μια φωτογραφία. Με καλά τώρα τι, ο Έλμαρ είναι. Με βοσκόπο. Ο βοσκόπο δεν μοιάζει καθόλου όμως εκεί, φίλε, σε αυτή τη φωτογραφία. Ναι. Anyway, λοιπόν. Δύο εισιτήρια δίνουμε Άρης από όλων Αθηνών. Δίνεις τίποτα, δίνουμε τίποτα, ναι, άλλο Μαρία. Θα δίνουμε, θα έχουμε διαγωνισμό. Κάτσε να δούμε, να δώσεις και τι άλλο. Ναι. Απλωμένα. Και σήμερα έχω πραγματική ροκ μουσική, να ξέρεις. Έχω τον Dire Straits, έτσι, το Φλόρο, τον αγριεμένος Europe που μας έβαλε στις τους Ghost. Ghost. Φάντασμα. Ghost με τρύπες, ρε φίλε. Dire Straits, έχω παράπονο πάντως. Και εσύ σπάνια παίζεις, σπάνια βάζεις Dire Straits. Dire Straits! Προσκυνώ. Προσκυνά. Έβαλες Dire Straits. Ναι, έτοιμο το έχω, ναι. Βάλ το παλικάρι μου, σε παρακαλώ πολύ. Dire Straits. Πώς ρε, δεν βάζουμε όμως γενικά και σε μαγαζιά σου το. Καλά να πω κάτι. Σε μαγαζιά μου κάνει εντύπωση. Καλά να πω κάτι. Το χειρότερο κομμάτι έβαλες. Γιατί? Να πω κάτι. Για μένα. Ναι, δε, όντως swing. Ναι. Για μένα το κορυφαίο του κομμάτι είναι το πρώτο του άλμπουμ αυτού. Το άλμπουμ όλο είναι Ευαγγέλιο. Όλο. Δεν υπάρχει. Το άλμπουμ είναι.
Έχει γράψει μια καταπληκτική φράση ο Γιάννης ο Πετρίδης στο Pop και Rock. Ναι. Ο μεγάλος Γιάννης Πετρίδης που έμαθε 8 γενιές ελληνοκούνη μουσική. Mm. Απίστευτη φράση. Είμαι στο τρένο από Λονδίνο. Γράφει για Οξφόρδ, για Μπέρμπιχαμ. Πού γράφει? Είναι η λέλαπα του πανκ. Και από το βάθος ακούω ένα πιτσιρικά Άγγλο σε ένα κασετοφωνάκι να παίζει αυτό το κομμάτι. Να μπαίνει η κιθάρα από το πρώτο κομμάτι, ναι, το Down to the Waterline. Ναι. Μέσα στην λέλαπα και την έρημο του πανκ μπαίνει αυτή η κιθάρα σαν αχτίδα φωτός. Φανταστικό. Ναι. Φανταστικό. Αυτή τη μουσική, μόνο μία λέξη μπορείς να τη χαρακτηρίσεις. Όμορφη. Ναι. Είναι ορισμός του soft rock πάντως. Ναι. Ορισμός. Soft rock. Ναι. Αυτό. Έχει βινήλιο. Soft. Το πρώτο το πήρα στη... πρέπει να το πήρα στους 4-5 πρώτους στην πόλη. Ναι. Στους... εγώ λέω στους 3 πρώτους στην πόλη. Μπράβο, Μάρι. Το πήρα. Δεν μου τα έδειξε ποτέ. Θυμάμαι και από ποιον. Από ποιον? Στη γειτονιά μας, το Μαρτίο, το χοντρό, το Γιάννη. Θεός χωρέστον. Στη Μαρτίου, στη τον Αριανό. Θεός χωρέστον. Από την πυροσβεστική απέναντι. Απέναντι, ναι, ναι, ναι. Λίγο πιο κάτω. Απέναντι και λίγο πιο κάτω. Και μετά, ναι, πήγε. Πήγε επί τη Όλγα σε ποιο σημείο, Σωτήρη? Θεός χωρέστον, Γιάννη. Θεός χωρέστον, Γιάννη. Α, μετά, α, ναι, ναι, μπράβο. Μετά τη Φιλελλήνων. Μπράβο, ρε σκύλε. Ναι, ναι. Μπράβο, ναι. Το ξέχασα τελείως. Εκεί το ξύλου καρπούς έχει. Ναι, τα τελευταία χρόνια, ναι, ναι. Και ο Γιάννης, ο παντρεμένος με συμμαθήτριά μου, άστο το μύτ. Αγαπούσε τον Άρη παθολογικά και η ζωή του όλη η μουσική. Όλη η μουσική. Πρέπει να μου έχει γράψει 800 κασέτες. Οπότε ας το αφιερώσουμε τότε αυτό το κομμάτι, ρε Μάρι. Στη μνήμη του Γιάννη. Πραγματικά. Στη μνήμη του Γιάννη του Δισκά, πανεπιστήμιο, ένα δισκάδικο που στεκόταν οπουδήποτε στην Ευρώπη. Το εννοώ. Οπουδήποτε στην Ευρώπη. Και βρισκόταν στη Μαρτίου. Όσοι μας ακούνε και το θυμούνται και έχουν εικόνες και αναμνήσεις από το δισκάδικο του Γιάννη, λεγότανε την ονομασία τώρα. Πώς λεγότανε? Παίζει κάπου να έχω σακούλα. Να μου έχει ξεμείνει καμιά σακούλα. Τώρα που είμαι σακούλα, έχω μόλχο. Τις παιδιακές 100 χρόνια που είχε βγάλει. 1988. Την έχω, ναι. Τι είπες, Σωτήρη? Πώς? High five. Όχι. Κάποιος μπορεί να ξέρει, φίλε. Κάποιος μπορεί να ξέρει. Δεν, ναι. Ποιος περνούσε και του έπαιρνε σύνδρομη για τον Άρη? Ο συγχωρεμένος ο Μάκης. Ποιος Μάκης? Του Άρη, εσύ. Ο Γκριζομάλης, ο Μάκης. Η τεράστια μορφή του Άρη, με τα γυαλιά. Έχω κάνει και προπόνηση μαζί του στο παιδικό. Μάλιστα. Τεράστια μορφή. Τεράστια μορφή του μπάσκετ. Τεράστια μορφή. Που έφυγε πριν καμιά δεκαριά χρόνια. Πότε έφυγε? Έχει τυγνάμει μπροστά και να του λέει: Μάκη, έλα από εβδομάδα. Τώρα είμαστε στεγνοί. Άστο. Δεν λέει: ήρθε ο άλλος, βλέπεις, λέει κασέτες θέλει να πάρει και δεν έχει να μας δώσει λεφτά. Εννοείται ότι φαντάζομαι δεν είμαι ο μόνος. Το έχω συζητήσει αυτό με εκατομμύρια άτομα στον κόσμο. Ξέρουν τα σόλο όλα απ' έξω με το στόμα. Δηλαδή το κάνω αυτό άνετα. Από τα κομμάτια αυτού του δίσκου, τα μισά σόλο τα κάνω με το στόμα άνετα ακριβώς. Φάρκε τη φλογέρα, ρε. Σωτήρη, ξέρεις, είναι ίσως το μόνο άλμπουμ που ξέρω απ' έξω, δεν είμαι μόνος. Το έχω συζητήσει με εκατοντάδες άτομα. Ναι, ρε φίλε, τι εσύ το κάνεις, λέει μόνο. Το ξέρω. Ποιο είχαν βάλει εκεί πέρα και το ζήλεψα για τον Γκάλι το κομμάτι, ποιο είχαν βάλει? Επειδή είναι η Γεωργία στο δρόμο. Ναι, γεια σας, Γεωργία, καλημέρα. Γεωργία, ευχαριστούμε για ό,τι κάνεις για μας. Καλημέρα, καλό δρόμο και προσοχή. Καλημέρα, λέει από το όμορφο Βαρδάρι, τώρα φεύγω. Ναι. Καθυστέρησα, ναι, μάλιστα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γεωργία. Να είσαι καλά. Έλα, πες μου, ρε πάνω, Γεωργία. Ποιο είχαν βάλει εκεί πέρα στο παλέ και τον Γκάλι? Ορίστε, μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Έχουμε Σωτήρη Δασκαλάκη, ναι, δεν παρουσιάσαμε. Τον παρουσίασε. Να τον παρουσίασε, ναι, επίσημα, ναι. Σωτήρη έχουμε και σήμερα. Φρεσοκουρεμένο νομίζω, αυτή την εντύπωση έχω. Μπορεί να κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, το συγγνώμη. Αλλά είναι φρεσοκουρεμένο. Αυτή την εντύπωση αυτή έχω εγώ. Τώρα δεν θέλω να σας δείξω, αλλά πώς καταλαβαίνεις όταν εσείς δεν έχετε πολλά μαλλιά ότι κάποιος είναι κουρεμένος? Γιατί είσαι βλάκας. Λοιπόν, την ερώτηση, ποιο βάλαμε στο τέτοιο. Ναι. Ρωτάω, ρε φίλε, πώς το καταλαβαίνεις και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μου λες, να σου πω κάτι. Έλα, πες μου. Θες να έρθω. Τι? Θες να κάνω κάποια στιγμή να τα πάρω τα μαλλιά μου? Ποια μαλλιά να πάρεις, να σλαμπά? Περίμενε. Να κάνω να τα πάρω 9 μέρες και να έρθω. Εντάξει. Θα φρικάρεις. Αλήθεια? Θα φρικάρεις. Τι θα γίνει, σιλίντρες? Ξέρεις κάθε πότε τα παίρνω? Όχι. Έχω συρριστική μηχανή, το ξέρεις. Ναι, ναι. Έχω μηχανή που κουρεύει. Κάθε 7 μέρες. Ναι. Κάθε 7. Ναι. Αν σου έρθω μία φορά, Σωτήρη, το έχω πει νομίζω, 9 μέρες. 9 μέρες δεν τα πάρω. Θα φρικάρεις.
Στι 7 πώ δεν καταλαβαίνουν διαφορά και θα την καταλάβει σε 9 δηλαδή. Θα φρικάρει. Πάλι ψέματα λε. Θα φρικάρει. Και δεν κάνω καθόλου πλάκα. Καθόλου πλάκα. FM Γεννό, όνομα, τυπώνυμο, αποστολή στο 54526. Δύο εισιτήρια για τον αγώνα Άρης Απόλλων Αθηνών. Δευτέρα, τονίζουμε Δευτέρα, σε 7 το απόγευμα. Χάρη λαού. Λοιπόν, να πούμε του βασικού διαγωνισμού και να τα βάλουμε σε μία σειρά. Έτσι. Όχι έτσι αρπακολίστικα. Right. Σωτήρη, κλείσε με τη μουσική. Θες να βάλεις, τον down, να έχεις έτοιμο τον Down to the Waterline. Από το πρώτο άλμπουμ το ίδιο. Το πρώτο κομμάτι. Απλά έχει το έτοιμο. Γιατί τα λεφτά όλα είναι εισαγωγή. Λοιπόν, ο Χρύσανθος είναι καλά. Μια χαρά είναι. Στην υγεία του. Είναι μια χαρά. Καπάρο στην τέταρτη θέση, πέμπτη. Δεν θα έρθει και σήμερα. Παναγιώτη, λίγο μου δίνει το τρίγωνο, σε παρακαλώ. Μπορεί. Το φτάνει. Κάνω τέτοιο. Μπορεί. Παρά αυτό. Λίγο κοντούλη. Ναι, δεν μπορώ, ωραία. Γιατί βλέπει τι κάνω. Μαγικά. Ωραία. Μπράβο, δεν υπάρχει. Κρατάω και το μικρόφωνο. Λοιπόν, ο Χρύσανθος, ο Τσαλτίδης, είναι καλά. Στην υγεία του. Και η οικογένειά του είναι καλά. Φτού. Δεν θα έρθει και σήμερα. Να πω κάτι. Εγώ τουλάχιστον δεν θα επιτρέψω σε λιγοστές ασπρόμαυρες φωνές να τον φάνε από την Τρόικα. Εγώ τουλάχιστον. Φτιάρι. Ακόμη κι αν ένας-δύο είναι και φίλοι μου. Φτιάρι. Πολύ απλά. Friends. Εγώ τουλάχιστον δεν θα το επιτρέψω από την Τρόικα να φαγωθεί ο Χρύσανθος. Εγώ θα σας φάω. Έτσι. Τόσο μα τόσο απλά. Και όποιος θέλει το σχολιάζει, στέλνει, γράφει μηνύματα μετά που θα βγει κτλ. Όχι, λοιπόν, γιατί στην αρχή τη χρονιά λέγατε πώ θα αντέξει αυτό. Δεν αντέξει ο Ρομπατζόγλου, δεν αντέξει ο Κόλκα, πώ θα αντέξει ο Παπαδόπουλο. Σιγά σιγά λαγγίζεται εσύ, να ξέρει. Θα μείνω μόνο. Πάμε τώρα να βάλουμε του διαγωνισμού μα. Δίνουμε δύο εισιτήρια για την ματσάρα Άρη 1914, Απόλλων Σμύρνη 1891, την Δευτέρα 7 το απόγευμα στο Κλεάνθη Βικελίδη. Θα ζήσουμε μια μεγάλη μονομαχία ανάμεσα στις άλλες του Σάβα Παντελίδη κόντρα στον μεγάλο, στον τεράστιο Λευτέρη Βελέτζα. Προσέξτε, όποιος θέλει, όποιος είναι αριανός και θέλει αύριο να έρθει εδώ μαζί μας, κάνει το πολύ απλό, πληκτρολογεί FM, αφήνει κενό, γράφει το όνομά του οπωσδήποτε, το επώνυμό του οπωσδήποτε, γράφει Άρης Ακροατής, γιατί σκέτο Άρης. Απλά μπαίνει για το μάτς του Άρη με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Γράφει Άρης Ακροατής και το αποστέλει στο 54-526. Για να έχει η Τρόικα αύριο εδώ έναν αριανό. Άρης Ακροατής. Όνομα και επώνυμο οπωσδήποτε, όχι παρατσούκλι, όχι μόνο επώνυμο, όχι μόνο όνομα. Έχουμε quiz Opticon Express. Έχω μια τσαντίλα που υπάρχει αυτή η μουντίλα. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν φοράω γυαλιά. Μιλάμε για γυαλιά ηλίου. Επίσης, αν θέλεις, καβατζώνεις ζευγάρι γυαλιά οράσεως από τα Opticon Express. Πάντα φροντίζουμε τα κουιζάκια μας να έχουν κάτι. Να έχουν κάτι, να έχουν λίγο αλατάκι. Να έχουν λίγο αλατοπίπερο. Να παίζουν με το σήμερα και με το χθες, ίσως και με το αύριο. Λοιπόν, Opticon Express, ευχαριστούμε Αντώνη, The Master of Oracis Δημητριάδης, που είναι και σήμερα κοντά μας και είναι εδώ και σχεδόν 3 χρόνια αρχής γενομένης από τα βράδια εκείνα των Los Liberistas, που δεν υπάρχουν πια, ευτυχώς ή δυστυχώς το γνωρίζω αυτό, εσείς το ξέρετε. Διπλό κουιζάκι και σήμερα απαντάς σε μία από τις δύο ερωτήσεις και μπαίνεις στην κλήρωση. Για γυαλιά οράσεως ή ηλίου νέας εισοδείας από τα Opticon Express. 2003, Φλεβάρης. Η Arsenal νικάει τη United 2-0. Όπως ακριβώς έγινε πριν από δύο μισή μέρες. Ο Σερ Άλεξ Φέργισον πετάει, οργισμένος από την εμφάνιση της United, πετάει ένα ποδοσφαιρικό παπούτσι. Ναι. Σε ποιον? David Beckham. Στον David Beckham. Έτσι. Στα ποδητήρια. Ναι. Και του σκίζει το φρύδι. Είχαν κάνει και σκίτσα. Ερώτηση. Ναι. Ποιο φρύδι? Απαντάς σε αυτό. Μιλάμε. Ρε το λάτιμο.
Μιλάμε για κομμάτι ποδοσφαιρικής ιστορίας. Ποιο φρύδι του David Beckham έσκησε το υπτάμενο παπούτσι από τον Σερ Άλεξ Φέργισον. Να θυμίσω ότι εκατομμύρια Μπεκαμίτσες, μία από αυτές είναι και η Μαριλής, που λατρεύει David Beckham. Wow. Εδώ η Μαριλής Ζαγόρα, η γραμματεία Λιώνει. Μας. Έστειλαν άπειρες κατάρες στον περήφανο παππού, σεβάσμιο Σκοτσέζο, ναι, gentleman, βλέποντας τα σκίτσα και μετά την φωτογραφία όταν εξερχόμενος είχε το τσιρότο. Δεν ξέρεις την απάντηση σε αυτό. Άκουτε. Ωραία. Μου λέει χθες στη γειτονιά, Παοκτσής, άρρωστος, maiden. Ό,τι να είναι, καμιά φορά λεβάζεις, θυμάσαι, γενέθλια τον ένα, τον άλλον, θανάτους, σκηνοθέτες, ηθοποιούς. Σήμερα μου λέει, χθες δηλαδή, έχει γενέθλια ο τεράστιος Steve Harris, ο μπασίστας των Iron Maiden. Λοιπόν, τιμάμε τον Steve Harris, του ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλά και ευτυχισμένα. Στην Ακαδημία, ο τραγουδιστής των Disturbed σήμερα. Άλλος τώρα ποιος. Ποιος? Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αΐμνης, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Να το κλείσω αυτό και θα το σχολιάσουμε, Σωτήρη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, στην Ακαδημία ποιου αγγλικού συλλόγου, παρένθεση, ζητώ συγγνώμη για το περιττό αγγλικού, κλείνει παρένθεση, στην Ακαδημία ποιου αγγλικού συλλόγου έπαιζε ποδόσφαιρο ο Steve Harris. Τον κέρδισε τελικά το metal, καλός ή κακός. Η ιστορία θα το δείξει αυτό, αν πέτυχε κάτι, το παραμικρό έστω, με τους Iron Maiden. Απαντάς σε μία από τις δύο ερωτήσεις. Και μπαίνεις, αν απαντήσεις και στις δύο και είσαι λάθος στη μία, θα μετρήσει η σωστή. Έτσι. Ποιο φρύδι του David Beckham έσκησε μετά από εκείνη την ήττα από την Arsenal με 2-0 το υπτάμενο παπούτσι του Sir Alex Ferguson? Δεν κάνουμε το παραμικρό σχόλιο, γιατί προφανώς και θα φανερώσουμε ότι ένας είναι σωστός, άλλος είναι λάθος. Ή στην Ακαδημία ποιου αγγλικού συλλόγου έπαιζε ποδόσφαιρο ο τεράστιος Steve Harris των όχι τεράστιων Iron Maiden. Απαντάς μόνο σε μεσικά. FM και NO, το ονοματεπώνυμό σου, απάντηση ή απαντήσεις, αποστολή στο 54526. Για τον Άρη απλά γράφεις Άρης. Όποιος αριανός ακροατής θέλει, μπορεί καταρχάς. Πρέπει να μπορεί. Βέβαια. Δηλαδή 10 παρα 2 το αργότερο να είναι εδώ. 10 παρα 2 να είναι εδώ. Και να μείνει μαζί μας μέχρι τις 12 παρα 2. Γράφει το ονοματεπώνυμό του και Άρης ακροατής. Το αποστέλει στο 54526. Ο Χρύσανθος είναι καλά, η οικογένειά του είναι καλά, δεν θα έρθει και σήμερα. Και το τονίζω, δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να πετύχει την απομάκρυνση του Χρύσανθου από την Τρόικα. Ακόμη κι αν αυτός ή αυτοί κάποιοι είναι και φίλοι μου. Είτε από τα ποδοσφαιρικά, είτε από τα κινηματογραφικά, είτε από τα μουσικά, είτε. Μην προδίδεις. Έτσι. Σωτήρη, θα μπούμε με το κομμάτι μετά, έτσι, γιατί τώρα είμαστε ακριβώς στο και μισή, ωραία. Iron Maiden είναι που κυνηγάζεις και δεν κουστάρει 8-17. Όχι, Slayer. Α, Slayer. Slayer. Iron Maiden είχαν βάλει δύο λεωφορεία από εδώ πέρα, που τους στον αέρα. Πόσα? Δύο ή τρία, πόσο? Παναγιώτη, μην τα λες αυτά. Από εδώ για Αθήνα, ρε Μάριε. Από εδώ για Αθήνα, ναι, ξεκινούσε. Το πρώτο ήταν στα Μάλγαρα. Καλά, μην μας λες τώρα, καλά, 200 λεωφορείο. Στην περσινή Maiden που, ναι, βγάλαμε που στον αέρα, αέρα, ναι, το Shift the Wizard. Ναι. Το Shift the Wizard, ναι, που στράβωσε με τον Τζαλτίδη. Σύνολο του Shift ήταν 3 ή 4. Του Shift. Ναι. Γίνανε 55 εκδρομές. Από εδώ, από Θεσσαλονίκη, φύγα τόσο λεωφορεία δηλαδή. Από Θεσσαλονίκη, ναι, πρέπει όταν ήταν το πρώτο στα Μάλγαρα, ναι, το τελευταίο να ήταν στο Βαρδάρι. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Maiden. Ναι. Ξέρεις τι κόσμο είχε. Χάζεψες. Καλά, εντάξει. Λεωφορεία, τόσο θα μας δίνουν τώρα. Εντάξει, καλά, εντάξει. Γιατί σου βγάλει, θυμάμαι ότι έχεις βγάλει τον αέρα. Δεν είμαι εγώ, ναι, Maiden, ξέρεις. Ναι. Maiden, τους θεωρώ, μετά για μένα η Maiden είναι τα δύο πρώτα άλμπουμ. Μάλιστα. Μετά δεν υπάρχουν. Άρα αυτοί έχουν το ρεκόρ μεγάλη της επένδυσης. Είναι τα δύο πρώτα άλμπουμ. Άλλο πόσος κόσμος με γιοταχή. Ναι. Ξέρω εγώ, παιδιά, πήραμε γιοταχή. Ναι. Άστο. Λεωφορεία είχε, κάτσε καλά, ρε. Τώρα γενικά, τώρα μπορεί ο άλλος να κατέβηκε από Αλεξανδρούπολη, ναι, εντάξει, να ήρθε εδώ, ναι, εντάξει, και να βγει από εδώ με πούλμαν. Ναι, εντάξει, από εδώ, από Θεσσαλονίκη. Ρε, την επόμενη από εδώ, 2-3 ότι ήταν, ρε φίλε. Ποια δύο σου, ρε. 10 φύγανε για τους πλασίμπο.
τρελώσει. Ποια φύγα 10 για πλασίμπορα, Σλαμπάτρο. Τα λες τώρα και τα πιστεύεις. Σε λίγο θα μας πεις τώρα για τον, τον Μπάριο, φύγανε 9. Τρελώσει. Θα μας δίνουνε. Έδωσε για επεισηγωρικούς, αγόρι μου. Ναι, διαλόγου θα δώσω. Να δώσω. Ναι, διαλόγου. Ναι. Ψάχνεις δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη Ιβέρια. Μιλάς και διαβάζεις άπτες στα γερμανικά. Προσφέρουμε 1.100 ευρώ εισόδημα τουλάχιστον, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα. Τρεις εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη. Τι άλλο θες, ρε φίλε. Περισσότερα στο dialog.gr. Σου ευχαριστούμε και την Dialog και, την Dialog και τον Μαργαριτόπουλο, τον ασφάλιση Μαργαριτόπουλου που ήταν μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Η εισαγωγή που άλλαξε το ροκ τότε. Η εισαγωγή που άλλαξε το ροκ τότε. Δεν ευνηδιαζόμαστε. Υπάρχει μήνυμα του Alex Silver, δύο μηνύματα τα οποία στο σύνολό τους είναι 4 και 4, 8. Έτσι για το καλημέρα. Έτσι για το καλημέρα. Τεράστιες. Εδώ είμαστε τρόικα, ενωμένοι, δυνατοί, ισχυροί. Δεν θα έρθει και σήμερα ο Χρύσανθος. Έχουμε Σωτήρη Δασκαλάκη απέναντι μαζί μας. Κάνει και σήμερα τα μαγικά του στα Dex και την κονσόλα του Λίμπερου της καρδιάς σου. Έχουμε δύο διαγωνισμούς και ένα κάλεσμα. Δεν είναι τρεις διαγωνισμοί, ουσιαστικά είναι δύο διαγωνισμοί και ένα κάλεσμα. Δίνουμε δύο εισιτήρια για τη ματσάρα. Άρης 1914, Απόλλων Σμύρνης 1891, τη Δευτέρα, 7 το απόγευμα, στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, και δίνουμε και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express, φτου φτου φτου, έχουμε πολύ καλή συμμετοχή, με τα λάθη, με τα σωστά, έχουμε πάντως συμμετοχή καλή στο διαγωνισμό σήμερα. Διπλό, σας δίνουμε διπλή ευκαιρία για να μην μπλέκεστε, να μην, είναι μία περίπτωση παραπάνω, ρε παιδί, να έχεις αυξημένες πιθανότητες για να κερδίσεις. Απαντάς σε μία από τις δύο ερωτήσεις, εννοείται σωστά και μπαίνεις στην κλήρωση. 2003, όπως και προψέ, η Arsenal νικάει την Manchester United με 2-0. Οργισμένος ο Σερ Άλεξ Φέργκισον στα αποδυτήρια πετάει ένα εξάταπο στο πρόσωπο του David Beckham και του σκίζει το φρύδι. Προκαλείται σοκ στην κοινωνία, όχι τη Βρετανική, γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Εμείς θέλουμε να μας πείτε ποιο φρύδι του έσκησε. Το αριστερό, το δεξί, ποιο, ή το μεσαίο ας πούμε. Λέω, δεν ξέρω, μπορεί να είναι το μεσαίο. Δεν το ξέρεις αυτό. Τιμώντας τα γενέθλια που είχε ψε ο Steve Harris στον Iron Maiden, εμβληματική μορφή του group, θέλουμε να μας πείτε στην Ακαδημία ποιου αγγλικού συλλόγου έπαιζε ποδόσφαιρο ο Steve Harris. Και όποιος θέλει να είναι εδώ, έχουμε ήδη την πρώτη συμμετοχή. Θέλει να είναι εδώ αύριο μαζί μας Αριανός, το τονίζω. Μην έρθει κανείς και είναι παοξής ή Ηρακλειδέας. Κασκαρίκα. Δεν θέλουμε Ηρακλειδέα. Δεν θέλουμε παοξή. Δεν θέλουμε Ολυμπιακό. Δεν θέλουμε αίτητο Σπάτων. Δεν θέλουμε θλιμμένους στη γιορτή μας. Κυρίως αυτόν. Γιατί την Κυριακή ο αίτητος Σπάτων έρχεται στο Καφτατζόγλιο για να το αλώσει. Σε ένα παιχνίδι must win για τον Ηρακλή. Αλλά και για τον αίτητο Σπάτων, έτσι. Θέλουμε Αριανό. Οπότε τι κάνεις. Πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό. Το ονοματεπώνυμό σου οπωσδήποτε. Δίπλα γράφεις σκέτο Άρης για το εισιτήριο με το κέντρο μας τον Απόλλωνα. Άρης ακροατής, αν θες να έρθεις εδώ αύριο μαζί μας. Για να έχουμε Αριανό. Έτσι. Και φυσικά τις απαντήσεις για το ζευγάρι γυαλιά ηλίου ράσα το Opticon Express. Αποστολή στο 54526. 54526. Εν τω μεταξύ. Γύρισε ο Σιμεώνα στη Μαδρίτη. Εν τω μεταξύ, περνάει τελείως τον ντούκου. Ποιο? Το ότι ο αδερφός του είναι κάτσε καλά ντράμερ. Κλασικός ροκ ντράμερ. Γεμάτος ανάλαφρος. Αν θυμάμαι καλά, David. Άλεξ Σίλβερ, καλά θυμάμαι. Αν δεν κάνω λάθος. Ο αδερφός του Μαρκ Νόπφλερ. Λοιπόν. Εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα από τον Γιώργο τον Ιταλό. Στον κόσμο. Στον κόσμο. Γιώργο, ναι. Τώρα ξέρεις. Με τις λέξεις. Δεν διαβάζεται αυτό στον αέρα. Λέξεις. Όσο μπορέσω, όσο μπορέσω να το χτενίσω, θα το διαβάσω. Θα καταφέρεις, άραγε. Πόσο χρονών είσαι, παππού? 98. Έλα, πες μου το μυστικό σου. Ένα καλοκαίρι στην Πάρο μπούκωσα έναν Άγγλο. Για τη μακροζωία σου εννοούσα. Α, πολλά φρούτα, λαχανικά και λίγο κρασί κάθε μέρα. Στον έναν Άγγλο. Ναι. Και καλά... Γιατί να μην είναι Ιταλός, Άγγλος, ναι. Οι Άγγλοι έχουν πάει. Ναι. Ο μέσος Έλληνας, ο μέσος Άγγλος έχει πάει με δεκαπλάσια και γιατί να μην είναι Γερμανός. Πάντα και Άγγλοι έχουν μέσα. Ο Έλληνας ο επιβίτορας, ναι. Ο κατά φαντασία είναι επιβίτορας. Το κάτι άλλο. Που οι μισοί βρήκαν μια γυναίκα και την παντρευτήκαν. Τραγικό. Πέστα στον κόσμο. Λοιπόν, πριν πάμε στα μηνύματα του Άλεξ Σίλβερ, ναι. Σχολιάζεις τα όσα είδες ή δεν είδες και όσα γίνανε ή δεν γίνανε στα δύο
εψεσινά παιχνίδια του Champions League. Έγινε μάγκα. Juventus 1897. 1η Νοέμβρη 1897. Έτσι. Ατλέτικο Μαδρίτης 1903. 3-0. Ημίχρονο 1-0. Manchester City 1894. Σάλκε 1904. 7-0. Ημίχρονο 3-0. Σχολεία Σέτα. Και τι φωνή έχεις για τα δύο αποψινά παιχνίδια. Ποια είναι. Μπαρτσελώνα Λιόν. Θυμίζουμε. Πρώτο παιχνίδι 0-0 και φυσικά Bayern München LFC, θυμίζουμε, πρώτο παιχνίδι 0-0. Τι φωνή έχεις και από τους οπαδούς της Liverpool, τι θέλουνε απόψε. Τι θέλουνε να γίνει απόψε στο Μόναχο. Να το σηκώσουμε στη Μαδρίτη. Στο παιχνίδι της ομάδας τους με την Bayern München. Τι θες εσύ που είσαι οπαδός της LFC και μας ακούς. Θυμάσαι ένα διάστημα που έδινα εγώ Σάββατο, ας πούμε, για Σάββατο που θα βγω με το ταξί, το βράδυ να έρθει κάποιος μαζί του. Δύο φορές το κάνω. Ναι, όνομα Άτα. Άτα. Δύο φορές. Ναι, ναι, ναι. Δύο φορές. Ένα ρεκλή δεν είχα πάρει. Δύο φορές. Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι το μικρό τώρα. Καλό, μου είσαι κανένα καλό παλικάρι. Ναι, 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 ναι. Δύο φορές το έχεις κάνει. Ναι. Μια κοπελίτσα. Ναι. Το κάναμε, απλά το ήταν και η ιδέα του Παναγιώτη. Δεν το κάναμε. Ιδέα του Παναγιώτη. Ιδέα του Παναγιώτη αυτό. Και. Μπορεί να το ξανακάνω. Και ακροατές έχουμε. Και έχουμε φέρει, περίμενε. Ναι. Αριανούς δύο φορές. Πού? Εδώ. Εδώ. Εδώ, στο προηγούμενο ραδιόφωνο. Άλλο, ναι. Δύο, και στο προ-προηγούμενο, νομίζω, μία φορά. Ναι, και στο προ-προηγούμενο, μία φορά. Και στο προηγούμενο, δύο φορές. Με ξαφιάζεις. Και εδώ πρέπει εγώ να έχω φέρει παοκτσί. Α. Εδώ. Ναι. Έτσι με κλήρωσε. Μιλούσε ή. Και ήρθε μαζί ήταν μου. Ευάλωτος, πώς ήταν ευάλωτο πώ του λέγει κάποιο. Τι ήταν? Ευάλωτο πώ ήταν. Δεν τον είπα να πω σκάσει, μην μιλά. Το είπα μόνο, μην βρει, μην κάνει αυτό. Δαγκώθηκα χθες το βράδυ, Μάρια. Αυτά που σκεφτόμαστε εμείς να κάνουμε στο ίντερνετ και τα λοιπά, τα έκανε χθες ο Κανάκης. Στο βινίλιο. Εντάξει, φίλε. Σωτό, ξέρεις ποιον έβγαλε στον αέρα. Στον αέρα. Καλεσμένο. Ναι, όχι τηλεφωνικά, τηλεφωνικά, ρε παιδί μου. Με Skype, πώς λέγονται αυτά. Ναι. Τον Πιλάβιο. Ναι. Το Σοφοκλή. Α, το το παραμυθάρε, φίλε. Συγγνώμη, το μυαλό μου πήγε στον Πιλάβιο. Ο οποίος τι ηλικία είχε τότε. Τι έπω, όχι. Τότε, τότε, τότε. 35 χρονών, ρε φίλε. 35 χρονών. Τώρα πόσο είναι? Το 80, πότε ήταν αυτό, 82, 83. Τότε. Άρα είναι τώρα καμιά 60. Κρατιέται καλά, κρατιέται καλά. Καμιά 60. Έχω τον Κατσαρό, ρε παιδί μου, ξέρει για το. Να η ευκαιρία, ξέρει πώς ήταν τα πράγματα και πώς είναι τώρα κτλ. Κάποιες διαφημίσεις, αυτά που βάζαμε εμείς πριν 15 χρόνια. Τόσο αρχείο έχουμε στην άκρη, φίλε, θα γίνει πάταγο τώρα. Θα γίνει πάταγο. Δαγκώθηκα χθε. Βρες μου κανάλι, όχι ίντερνετ. Α, κανάλι. Κανάλι, βρες μου τηλεόραση. Θα ανοίξουμε το Μέγκα ξανά. Να, έχει άκρη μέσα βίδι, open. Τι άλλο θε. Πάρε τον Ατρίδη τηλέφωνο. Εγώ. Εσύ έχει παρεδώσει. Ποιο να πάρω? Τον Ατρίδη. Ποιο να πάρω? Γιατί δεν μιλάτε? Καλά, σιγά, μη θυμώνει. Μη θυμώνει. Όχι, ρε, μιλάμε το χρυσό παιδί. Έλεω, να είναι καλά, Γρηγόρη. Πάρε το να μα βάλει εκεί. Τι άλλο θε. Να πάρω εγώ τηλέφωνο τον Ατρίδη. Να πούμε τον Ατρίδη. Εμεί το θέλουμε. Δηλαδή, δόντι τον Ατρίδη. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό ξέρουμε από εκεί. Τι να κάνουμε. Εξομιλήσουμε τον Ντέμι. Αν μιλήσουμε τον Ντέμι, ακόμα καλύτερα. Πολύ πιο εύκολο. Παίρνω τον κουμπάρο του. Ποιο είναι τον κουμπάρο? Από το Rock FM. Α, ναι. Ναι, πάρτον. Που μου είχε δώσει εισιτήριο για Bon Jovi, πρόσεξε από εδώ πέρα. Ναι. Και γίνε, είχε γίνει ρημαδιό. Ατλέτικο Μαδρίτης, φίλε, απογοήτευση χθες. Όσοι το είδαν το παιχνίδι. Να πάμε στα μηνύματα. Ναι, μηνύματα. Ναι. Και μετά πάμε στο. Γιώργο Ιταλό, ο οποίος στον κόσμο του έστειλε αυτό το μήνυμα. Συνέχισε τώρα. 8-17. Α, σε μην κάνει ανανέωση, τζάμπα χάνει χρόνο. Ορίστε τώρα, το κατέβασε πάλι. Να. Εκεί. Ωραία. Λοιπόν, πάμε με χαλή του Dire Straits. Μήνυμα του 8-17 είναι ο Άλεξ Σίλβερ. Άλεξ Σίλβερ, καλημέρα. Τρόικα με μαμά τη μουσική volume 2. Μήπως να παραμείνει δόικα. Μπράβο, ρε φίλε. Και σε ξέρει κιόλας ο Ψαλτίδης. Πήγες και στη βάφτισή του, έχετε και σχέση. Μπράβο, δηλαδή τέτοια καλοσύνη. Να σε αποστείλεις. Φτάνει η μία ώρα Χρύσανθου την ημέρα. Μία, κάνει δύο, δεν κάνω. Α, μπορεί να μπαινοβγαίνει και εκεί. Πέντε, όντως. Λοιπόν, λέει για τους Dire Straits. Μεγάλο συγκρότημα και εδώ τώρα είναι όλη η σοφία. Εδώ είναι όλη η σοφία. Αν εξαιρέσεις το MTV-ακό Money for Nothing. Δεν μου αρέσει καθόλου. Λοιπόν, το συχαίνομαι. Το βάζω στα πέντε χειρότερα κομμάτια όλων των εποχών. Το συχαίνομαι, Μάρια. Όποτε το βάζανε σε κλαμπ, σε μπαρ, έβγαινα έξω εκτός και αν έβρεχε ή χιόνιζε. Ακόμη και κρύο απλά να είχε, έβγαινα έξω εμετός κομμάτι. Εμετός. Πρέπει να αποκεφαλίζεται DJ ή παραγωγός που παίζει το Money for Nothing. Εμετός. Ο ορισμός του εμετού. Αν εξαιρέσεις το MTV-ακό Money for Nothing, λέει ο Alex Silver, κόντρα στην εμπορικότητα της εποχής. Σωστό.
Σωστό. Ήταν κόντρο σε όλο το ρεύμα τότε η Dire Straits. Και το χορευτικό και το New Wave. Και το post-punk New Wave. Ο κιθαριάρης Mark Knopfler δεν έπιασε ποτέ πένα. Το είπα στο Παναγιώτη πριν το μήνυμά σου. Ναι. Και στην ηλεκτρική δημιουργώντας δικιά του σχολή στα σόλο των τραγουδιών. Εννοείται. Τον ακούς και λες αυτός είναι ο Mark Knopfler. Τέλος. Για το πόσο μεγάλος κιθαρίστας ήταν, είναι, γερός να είναι, ο τεράστιος Eric Clapton του άρεσε να παίζει ρυθμική στα live των Dire Straits για να τον ακούει από κοντά. Το κλείνουμε το μαγαζί, είσαι Θεός, σε προσκυνώ. Ο Clapton έπαιζε ρυθμική με τους Dire Straits για να τον ακούει από κοντά. Καλημέρα και καλή τύχη. Ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Το κομμάτι τελείωσε πάνω. Βάλε ρε, θες αυτό το τέτοιο. Το έλαξε ο θέλω ρε φίλε. Romeo and Juliet. Α. Μετά. Ας κλείσουμε από εδώ και μετά. Ναι, βάλε. Σωτήρη, βάλε το Romeo and Juliet. Μεγάλο κομμάτι. Romeo and Juliet από Dire Straits. Κάτι να βάλεις. Ας το πρώτο άλμπουμ να παίζει όλο. Ό,τι θες. Ας το ό,τι θες βάλε. Λοιπόν. Καλημέρα Αλέξανδρε, να είσαι καλά. Καλημέρα Νίκη, να είσαι καλά. Καλημέρα Γιάννη, να είστε καλά. Συνεχίζει ο Άλεξ Σίλβερ. Κλέβουμε εκκλησία ρε Μάριο, ναι. Να. Σωστός. Τώρα, αφού απαντάει και στους δύο διαγωνισμούς, λέει μαζί με Metallica, η Iron Maiden είναι τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών. Με τη μεγαλύτερη επιρροή. Γκασμά Μάριε. Να ακούσει κανείς αφήσει αυτά τα πει αυτό ο Λαμάζι, δεν είναι για το. Είστε λογικοί, χρειάζεται τόση ώρα. Γκάσμα, μάλιστα. Γκάσμα, πάρτον, κανονικά. Μέχρι και οι Metallica έχουν κάνει διασκευή το Remember Tomorrow, αγνοώντας το κόμπλεξ του σειρότερου drummer Lars Ulrich. Συμφωνώ γι' αυτό. Που προσπαθούσε να τους βάλει σε σύγκριση για το ποιος είναι καλύτερος. Βαθιά υπόκληση στον Alex Silver και ξεκίνησε ένα ακόμη ονειρικό κομμάτι των Dire Straits. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχουμε πολύ καλή συμμετοχή για ακροατή Αριανό για αύριο. Παιδιά, να είστε καλά. Έχουμε να διαλέξουμε. Μην ξεχνάτε, θέλουμε όνομα και επώνυμο και Άρης ακροατής. Ελάτε στην αγκαλιά μας. Αν υπάρχει σκέτο Άρης, σημαίνει τι? Ότι μπαίνεις για τα δύο εισιτήρια για το Άρης Απόλλων Σμύρνης, η Δευτέρα. Έτσι. Για να έρθεις εδώ αύριο μαζί μας. Και θέλουμε 10 παρα 2 να είσαι εδώ, για να πούμε δύο πράγματα. 10 παρα 2 να είσαι εδώ, λέοντος αφού 18, έκτο όροφο, και να είσαι μαζί μας μέχρι τις 12 παρα 2. Για να έχουμε αύριο εδώ μία φωνή κυτρινόμαυρη, μία φωνή αριανή. Αναρωτιέται ο 507, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον αγαπημένο μας παοξή, Αντώνη Κασάνδρου. Καλημέρα. Εκτός από την Επιτροπή Διοντολογίας, θα ασχοληθεί και η CIA για το περσινό Βέρεια Άρης. Μάλλον με το περσινό, είναι η σύνταξη σωστή νομίζω Αντώνη μου. Αν θέλετε, ρωτήστε τον εκπρόσωπο του Άρεος, μιας και έχει πολλά παρεδώσε τώρα τελευταία μαζί τους. Λίγο με μπερδεύει. Το πιάσαμε το καρφί. Πολύ απλό. Με ποιους έχει παρεδώσει? Ο Χρύσανθος, ναι. Με τη CIA, δεν λέει σαν... Α, με τη CIA. Ο Ιβάνης, CIA. Ναι. Αντώνη Κασάνδρου. Ναι, ακόμα κυνηγάτε ψάχνουν το Σαββίδι, να το διώξουν. Μας φτιάχνεις ένα ακόμη πρωινό, γι' αυτό και σε λατρεύουμε. Ευχόμουν ολόψυχα να μην στείλει η Αθήνα από το Κορδελιό για κανένα μήνα, γιατί πίστευα ότι αυτή κέρδισε τον Τζόκερα. Αλλά τελικά στέλνει, νομίζω είναι κάτι 30. Παιδιά! Άρα Αθηνά, χθες δεν έστειλε και λέω αυτή πρέπει να κέρδισε, να ξέρει. Αυτό ή αυτή με τον Τζόκερ στο Κορδελιό, τι έγινε, εμφανίστηκε και βρέθηκε. Δεν ακόμα μέχρι σήμερα είδα το παλικάρι με τη μητέρα του που έχουν το πρακτορείο. Ένα παλικάρι, πολύ ωραίοι τύποι και οι δύο, ευγενέστατο το παλικάρι στο Κορδελιό. Που λέει χάρηκα. Σαν να το κέρδισα εγώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Κερδίζεις εσύ 5 εκατομμύρια. Ναι. Σημαίνουν 4, ρε παιδί. Ναι, 4. Τι θα δώσεις στον προποτζή? Στο προποτζή? Ναι. 4 εκατομμύρια στην τσέπη. Το λιγότερο 50 χιλιάρικα. Εντάξει. 100. Το λιγότερο. 100. Μπορεί. Ναι. Το λιγότερο 50 χιλιάρικα. Το λιγότερο 50. Υπάρχει ίσως κάποιος να μην δώσει, ρε φίλε. Ναι. Ναι. Να σου πω ότι το σκέφτηκα. Έβλεπα το παιδί με τη μητέρα του, ναι. Τους καλημερίζουμε
Θέλουμε, αν ακούει ο πράκτορας από το Κορδελιό, ναι, ή η μητέρα του, να βγουν τώρα. 2310-287-888. Το παιδί φαίνεται υπέροχο παιδί. Υπέρ και η μητέρα του. Δεν σχολιάζω. Λέω, κάνε ρε φίλε πλάκα. Το σκέφτηκα. Να έρθει, να μπει σε μία ώρα μέσα, ναι, ο τύπος, να πει εγώ είμαι και τα λοιπά. Αγκαλιές αυτά. Σας έφερα ένα κουτί γλυκά. Φίλε, θα άνοιγα το στόμα του, τα βάζα μέσα να ξέρετε. Δεν θα βγαίνει με τον πρωτοτζήτικο. Δεν θα βγαίνει με τον πρωτοτζήτικο. Τι κάνεις εκεί. Σαν το άλλο το λες που πήρα την καθαρά Δευτέρα με το ταξί από εδώ πέρα. Βιαζότανε. 10 παρα 2. Μπορεί να ακούει, πρόσεχε. Μακάρι να ακούει, να αλλάξει τρόπο σκέψη. Και μπορεί να ακούει. Πήρα 10 παρα 2 για τον ΠΑΟΚ ΤΕΛ Χαλκιδικής. Σχεδόν περνάω με κόκκινο, ένα φανάρι στην παραλία και πιάνω μετά άλλο πράσινα. Λέει φεύγει το λεωφορείο 10 και κάτι. Αλλά δεν μου λέει ακριβώς ώρα. Φτάνουμε 10 και. Να τον πας που στο κτέλ. Τέλ Χαλκιδικής. Τέλ Χαλκιδικής, ναι. Φτάνουμε 8 και 9. Το πρωί. Ναι. Ναι. Ζήκουμε 10 και 9. 10 ναι. Και 9. Ναι. 10 παρα 2 μπήκε μέσα. Ναι, ναι. Λέει, άσε με έξω, λέει. Έξω, του λέω, τέλος πάντων. Αναρωτιέμαι, γιατί ρε φίλε, αφού θα μπει μέσα να πάρει το λεωφορείο, βιάζεσαι εσύ. Ναι. Τέλος πάντων, λέω εδώ, λέει είναι εδώ πέρα. Λέει πόσο είναι, έχει γράψει 8,75. Λέει είναι 8,70, κάτσε να δω τι ψηλά. Κάτι τρέπεσε καθόλου, ρε λέει. Δεν τρέπεσε καθόλου. Σε έχω πάει σε 10 λεπτά ρεύση να κρέψει Χαλκιδική και δίνει ακριβώ 8,70, λιγότερα δηλαδή από αυτά που γράψε. Δεν πετά σε περίμενε, δεκάρικο. Περίμενε. Έγραψε. 8,75. Τέλο πάντων. Ναι. 8,5 θα κρατούσα, ρε φίλε. Αλλά σου δίνει 8,70. 8,70. Κάτσε, πού το βρίσκει. Είναι λεϊνό, φίλε. Είναι λεϊνό. Είναι λεϊνό, φίλε. Με βλέπει, κάνω ζιγ-ζακ, φεύγω. Σε 9 λεπτά τον άφησε εκεί πέρα. Σε 9 λεπτά. Είσαι λεϊνό, φίλε. Είσαι λεϊνό. Και έχει συμβεί πολλές φορές το πράγμα. Άλλη μια κοπέλα πήρε με ένα τύπο, είχε χάσει το. Τους πήγαινε στο αεροδρόμιο. Ναι. Α, σε διάλειμμα και μετά. Λοιπόν, μας ενημερώνει ο Θουβού, ναι, και τον ευχαριστούμε από καρδιάς ότι αυτό που έχει ο Γιώργος Ιταλός, εννοείται και εμείς το ψηλιαστήκαμε, ότι κυκλοφόρησε στο Facebook, είναι σκετσάκι στο Facebook με τον παππού και ο παππούς λέει ότι μπούκωσα στην Πάρο έναν τι, Παναγιώτη. Ιταλό. Έναν Ιταλό. Αβάντι μαέστρο. Ιταλό τραγικέ. Ιταλό τραγικέ. Όπου λέει Ιταλό, Λάτσιο θα αφήνεις Ιταλό. Δεν θα βάζεις Άγγλο. Αχ, τι άτιμος είναι. Τραγικό. Άρα, πονηρέ, 523. Εμφανίστηκε η Αθηνά. Τεράστιο μήνυμα στέλνει. Από το κυτρινό μαύρο Κορδελιό και λέει, την καλημέρα μου. Ναι, την καλημέρα μου. Αντικαλημερίζουμε. Ξέρετε ποιος μπαίνει στο Survivor. Ο Πατρίκ Ογκουνσότο. Τον θυμάστε, το διάβασα πριν καμιά εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, στην Εσπρέσο ή στη Σταρ. Βέβαια, ναι, θα έχει τζόγο. Πατρίκ Ογκουνσότο, μήπως και σώσει το Survivor. Γιατί δεν πάει καλά, δεν κάνει καλά νούμερα. Ο 356 λέει, βάλε βρε γιατί και άκου, βάλε βρε. Α, βάλε βρε γιατί και άκου, Μαρκ Νόπφλερ. Sting, Money for Nothing, live. Φίλε, δεν το μπορώ. Θα το βάλουμε λίγο να ακούσω με το Sting. Άλλο σε μετός. Κνόπερ, ποιος του Άρη αυτός. Όχι ρε, τον Darius Rage, ο Mark Knopfler. Με Sting, δηλαδή φίλε το Sting, με εξαίρεση τα δύο εκείνα πρώτα άλμπουμ, πολλής. Το κεντρί. Από εκεί και μετά δεν θέλω να ξέρω για αυτόν. Μπράβο. Και για μένα η κορυφαία στιγμή του Sting είναι μία. Και δεν είναι μουσική. Ποια είναι. Είναι μία και δεν είναι μουσική στιγμή. Ποια είναι. Βάλε είναι Money for Nothing live και είναι και πρόσφατο και πες μετά αν είναι καλό κομμάτι. Καλημέρες Κωστάκος, ώρα λέμε και κλαίμε. Κωστάκο να είσαι καλά, φίλε το Money for Nothing ειλικρινά. Αν υπήρχε τρόπος εγώ προσωπικά να το διαγράψω, να μην υπάρχει στο δυτικό πολιτισμό, μπράβο, θα το έκανα. Θα το βάλουμε αν είναι λίγο, αν το βρούμε, να δω πώς θα πάει. Πηγαίνουμε σε break. Τεράστιο το άλλο μήνυμα της Αθηνάς, το διαβάζουμε μετά. Άντε να μιλήσει μες στο κομμάτι. Πού να μιλήσει. Το ζήτησε ο Γιώργος Ιταλός, το ζήτησαν και ακροατές τηλεφωνικά και κάποιος άλλος εδώ πέρα σε μεσικά το ζήτησε το κομμάτι, αν δεν κάνω λάθος. Το οποίο το έχω βάλει, θυμάσαι πότε. Από τους ύμνους, τον Brothers in Arms. Σε ποιο. Θα πέσει αυτόν τον χθεσινό που συνάντησε στον δρόμο και σου είπε ότι είμαι ριστικός. Ναι, καλά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και είναι και πολύ καλός άνθρωπος. Ναι, και εγώ πάρα πολύ καλός. Και άμα είσαι σε δύο. Είμαι εξαιρετικός. Αν ήμουν γυναίκα, μόνο με μένα θα πηγαίνω. Λοιπόν, FM και ενώ το μήνυμα σας αποστολή στο 54526. Τα είπαμε μάλιστα η γλώσσα μας για τα δύο και τους δύο χθεσινούς αγώνες του Champions League. Τους διαγωνισμούς μας θα πούμε, Παναγιώτη. Ρίχτους. Παιδιά, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μετά θα βάλω τον Jungle στο κομμάτι να μου πεις ποια είναι αυτή. Ένα μεγάλο. Ποιο? Jungle, έτσι λέγεται το κομμάτι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ προσωπικά από μένα για την συμμετοχή,
για οπαδό Αριανό εδώ αύριο. Παιδιά, να είστε καλά. Έχουμε μέχρι στιγμής 8 συμμετοχές, η μία είναι γυναικεία. 7 ανδρυδοί και μία κυρία. Έτσι, να είστε καλά. Προσέξτε. Τυχερή. Χρειαζόμαστε έναν Αριανό τουλάχιστον για αύριο. Ακροατή. Ακροατή, έτσι. Οπότε, πληκτρολογείς FM. Αφήνεις κενό. Γράφεις οπωσδήποτε όνομα και επώνυμο. Γράφεις Άρης Ακροατής, όχι και το Άρης, και το αποστέλεις στο 54526. Αν στείλεις μόνο Άρης, διεκδικείς το ένα από τα δύο εισιτήρια για το Άρης Απόλλων Σμύρνης την Δευτέρα, 7 το απόγευμα, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και έχουμε και διαγωνισμό Opticon Express, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως εισαγωγής από τα Opticon Express. 3 μαγαζά στην πόλη ζωή να έχουν για τον διαγωνισμό, είναι 4. Δεν συμμετέχει το πριβέ που βρίσκεται μέσα στο Μακεδονία Παλάστου Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδη. Από τα άλλα 3 πηγαίνεις και παίρνεις. Αρκεί να απαντήσει σε μία από τις δύο ερωτήσεις. 2003 η Arsenal νικάει τη United 2-0, όπως ακριβώς έγινε και προψέ. Ο Σερ Άλεξ Φέργκισον, οργισμένος από την απόδοση της ομάδας και ειδικά κάποιων ποδοσφαιριστών, πετάει ένα παπούτσι στο πρόσωπο του David Beckham και του σκίζει το φρύδι. Ποιο φρύδι, το αριστερό ή το δεξί? Δεν το ξέρεις αυτό? Steve Harris, Iron Maiden, τα γενέθλιά του ήτανε χθες. Του ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλά και ευτυχισμένα και πάνω απ' όλα μεταλλικά. Στις ακαδημίες ποιου αγγλικού συλλόγου έπαιζε πριν πιάσει, πριν τον κερδίσει για πάντα τον μπάσο και το μέταλ? Έτσι, FM και ενώ την απαντησούλα σε μονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Οι γραμμές, να πω κάτι Alex Silver, για το υπερτιμημένος για τον Beckham, όχι, διαφωνώ εντελώς τελείως. Διαφωνώ εντελώς τελείως. Ο Μπέκαμ ήταν superstar, ο οποίος έβγαζε πάρα πολύ χαμαλίκι. Το έχει πει αυτό, το έχουν πει αυτό και αντίπαλοι του. Έβγαζε πολύ χαμαλίκι. Απλά σε πειράζει ότι είναι ομόρφο. Έμπαινε σε βρώμικα τάκλιν. Απλά το ότι ήταν super pop star, ο απόλυτος pop star, αβίαστα, αβίαστα, και μόνο οι Βρετανοί μπορεί να είναι τέτοιοι pop star, σε επηρέαζε γι' αυτό. Και ήτανε ο υπερτέλειος σε ένα πράγμα. Ένα μόνο, αλλά ο υπερτέλειος. Η σέντρα του, η οποία θα αναδείκνυε πρώτο σκόρερ, ακόμη και τυφλό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω, εγώ αν έπαιζα τώρα σήμερα όπως είμαι τώρα. Κάτι κεφαλιές. Με πιτζάμες και κιλά όπως είμαι και παντόφλες, θα έβαζα με τις σέντρες του Μπέκαμ τρία γκολ για πλάκα. Μόνο. Παραπάνω. Λέω τρία γκολ, ρε παιδί μου. Εγώ με πιτζάμες, ας πούμε, ανάμεσα στην άμυνα της Τότεναμ. Μπράβο. Της Λίβερπουλ. Έτσι. 3.56. Ζητώ συγγνώμη, ρε φίλε, είσαι κυρακλειδέας και μιλάς για το Sting. Είσαι κυρακλειδέας, πραγματικά, για το Money for Nothing. Δεν τρέπεσαι, είσαι κυρακλειδέας. Δεν τρέπεσαι. Προσβάλλεις τον Ηρακλή. Εμφύλιο στον Ήρα. Τώρα, να ζητήσω συγγνώμη, αλλά το βλέπει και ο Παναγιώτης, ήρθε ώρα λέμε και κλαίμε. Ναι, έτσι. Πού να πάει, ρε φίλε, το μυαλό μου ότι είναι Ήρα λέμε και κλαίμε. Τι ας κάνουμε. Εντάξει, στέλνει τώρα διευκρίνηση. Ναι. Για μένα. Μισό όρνιο το auto correct και άλλο μισό εσύ. Ήρα λέμε και κλαίμε. Με μεγάλη μου χαρά βλέπω μήνυμα από Ηρακλειδέα. Αλλά να υμνείς το money for nothing. Ρε Σωτήρη, αν μπορείς να το βρεις από Mark Knopfler μαζί με Sting, money for nothing, αν το βρεις, αν το βρεις, λέω, εντάξει, οκ. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, ρε Μόρτιδες. Καλημέρα, Αποστόλης. Όχι, είμαι ο Γιάννης, γιατί από Ανατολικά πάω ξύς. Γεια σου, Γιάννη. Γιάννη, καλημέρα. Από Ανατολική Θεσσαλονίκη, ο παδός του ΠΑΟΚ. Μιλάμε για μεγάλη στιγμή αυτή. Ναι, μπράβο. Γιατί, μωρέ. Τώρα ξέρεις να πει ότι δεν είστε πολλοί και τέτοια. ΠΑΟΚ και Ανατολική Θεσσαλονίκη, δεν φίλε. Πάμε να πάω. Να σου πω, επειδή έχω κάνει μέτρηση. Ναι. Απλά επειδή στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, με εξαίρεση κάποιες περιοχές που άμα θες, επειδή είναι μετρημένα στα δάχτυλα, τις ονοματίζω. Ναι. Επειδή είμαστε οριακά περισσότεροι, θέλεις να τις βγάλεις δεν και καλά ότι είναι αριανίδικες. Δεν και καλά. Ναι. Μάλιστα. Ναι, Γιάννη. Δηλαδή, εντάξει, η Καλαμαριά αυτή τη στιγμή η Καλαμαριά, που στην οποία είμαι στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς, είναι παοξίδικη, ξεκάθαρα. Η Καλαμαριά είναι παοξίδικη. Ακούω χιλιάδες φωνές διαμαρτυρίας. Εντάξει, ρε Μάρι, μπορεί να είναι 50-50, μπορεί να είναι 60-40, μπορεί να είναι 55-45. Έχει ισχυρό αργιανίδικο στοιχείο. Επειδή η Καλαμαριά δεν είναι Νεάπολη Κορδεϊό, δεν σημαίνει ότι δεν έχει παοξίδες. Ναι, σωστά. Καλά, εκεί είναι τροτσική στιγμή. Η Καλαμαριά είναι προσωπικά μεγάλος πόνος, γιατί αλλοιώθηκε ο κοινωνικός συστός. Το έχω πει 100 φορές. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της.
Όχι, καταλαβαίνω. Είμαστε νιόπτωχοι. Μπορούσαμε και μείνουμε εδώ. Ναι, όχι, κατάλαβε τι εννοώ. Ναι, αλλιώθηκε. Ναι. Για τον Απόλλωνα πονάω. Όχι για τον Ηρακλή, για τον Άρη. Δεν ειρωνεύομαι. Γιατί μα χαρακτηρίζει μόρτιδε, αλλά για άλλο λόγο πήρε. Α μην πάμε πάω κάτι. Λοιπόν, ο Γουλφρέντ που είναι σήμερα, λυπή. Τόση ώρα το λέμε και το έχουμε και θέμα. Ναι, ο Χρήστατος και σήμερα δεν θα έρθει. Έχουμε βάλει διαγωνισμό για έναν Αριανό. Όποιον θέλει ακροατή, θα γίνει κλήρωση εννοείται. Μέχρι στιγμής έχουμε 9 συμμετοχές αυτή τη στιγμή. Για να έρθει αύριο κοντά μας, Αριανός ακροατής, ήταν εδώ πέρα. Είπα, μάλλον δεν το άκουσες, ότι δεν θα αφήσω κανέναν, ακόμη και αν είναι φίλος μου, ασπρόμαυρο, να φάει από αυτή την εκπομπή τον Χρήστατο. Γιατί υπάρχει ένα τέτοιο πραξικόπημα, υπάρχει μια δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω. Σι είπας. Ναι, αλλά εμείς θέλουμε το Χρήστατο στην εκπομπή. Χωρίς το Χρήστατο αυτή η εκπομπή είναι ημιτελής ως προς το σκοπό της. Τον θέλουμε, είμαστε φαν του Χρήστατο όπως και του Παπαδόπουλα. Έτσι, ναι. Και, αλλά σήμερα λείπει κακώς πάλι, γιατί αυτό το πρωί έχουν βγει πάλι φήμες για το Άρης Βέρεια. Έτσι μπαίνει στο μάτι της Επιτροπής Ανταγωνισμού όπως και το όφη. Ναι, έστειλε και μήνυμα ο παδός του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Αν θα ασχοληθεί και η CIA για το Βέρεια. Επειδή εσύ είσαι αριθμολάρμος και σ' αρέσει να θυμάσαι ονόματα, τον τερματοφύλακα της Βέρειας πέρσι τον θυμάσαι. Ήρωας το παιδί. Μόνος του έπαιζε. Ήρωας. Το παιδί τον λυπήθηκα από πίσω. Έπαιζε αυτό. Το ξεχνάω τώρα το παλικά. Περίμενε. Από την κριτικό στην καταγωγή δεν είναι, νομίζω το παιδί. Ναι, αλλά δεν είμαι το όνομά του και πήγα ναι, να συμφωνάκης. Το είδα το μάτς. Έπαιζε αυτός εναντίον του Άρη. Σαν Αντωνάκης. Ναι. Φαντάζεσαι τι θα είχε συμβεί και από σένα στην εκπομπή, άμα αυτό το μάτς ήταν πάω. Ναι, ένα στη μεσαία γραμμή και ένας μπροστά, ναι. Ναι, τι θα γινόταν, θα βάζεις αυτά τα πολύ ωραία κομμάτια που βάζεις εσύ με τα ποιοτικά που και εμένα μου αρέσουν. Θα τα έβαζες, παραδέχεσαι την αλήθεια. Την αλήθεια θέλω. Πώς θα τα έβαζα, ρε φίλε. Τι αλήθεια. Δεν θα τα έβαζες. Γιάννη, τι ηλικία έχεις αν επιτρέπετε. 25. Είμαι 23. Α, 23. Ωραία. Πες μου αγαπημένα σου μουσική συγκροτήματα, πες μου ένα-δύο αν θες. Ροκ. Γιατί ακούω και ροκ, ακούω. Μπορώ να πάω και στα μπουζού και το βράδυ. Με τέτοιο σχόλιο. Ωραία, πες μου ροκ. Πες μου ροκ. Ακούω πάρα πολύ Guns N' Roses. Guns N' Roses, ναι. Και μου αρέσουν πολύ The Queen. Και θα ήθελα αν μπορείτε τη μέρα που θα πάω που θα στεθεί πρωταθλητής να βάλετε και το We Are The Champions. Ω, δεν βάζω τέτοια. Άλλα θα βάλω. Δεν θα μπορούμε. Θα βάλει κλαρίνα εδώ πέρα. Είναι κοινότυπο αυτό που λέω βέβαια. Ναι. Είναι πολύ κοινότυπο. Με συγκίνησε το The Queen. Όπως λέμε, ο Άρης. Ωραία. Ναι, και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Ναι, γιατί περιμένει κι άλλος. Ο πατέρας Ιβάν, επειδή αγαπάει τα παιδιά του και τον Όφη και τον Άρη, όπως λέτε, επειδή έχει επιρροή διάφορες ομάδες, η ΕΠΟ θα χαρίσει την παραμονή και στον Άρη και στον Όφη. Δεν τους θέλουμε στη Β' Εθνική, τους θέλουμε στην Α για να τους γλεντάμε. Ωραία. Έγινε Γιάννη, έγινε παλικάρι μου. Να είσαι καλά, καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, ξύπνα. Μάλλον η φωνάθηκε. Άστο, μουσική, φύγαμε. Οι γραμμές ανοιχτές, όποιος θέλει. 2310-287-888. Ο Σωτήρης σκάληξε στο αρχείο του Λίμπερο και βρήκε σε βινίλιο Money for Nothing live με Mark Knopfler και Sting. Μία ανάσα μουσική, πάμε στη γραμμή. Μαζί με ενημερώνει ο Σωτήρης, Eric Clapton, θα τον δεχθώ, και Phil Collins, εμετός, πλήρης εμετός. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Πλήρης εμετός, καλημέρα. 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 Τώρα είναι ο Αποστόλης, ο παδός του ΠΑΟΚ, από το Birmingham, των Midlands, της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτός είναι λοιπόν. Βαθιά υπόκληση, βαθιά υπόκληση Αποστόλη στον Vinny Jones, με αφορμή την επίθεση του οπαδού της Birmingham, Paul Mitchell, στον Jack Grealish. Ναι. 10 χρόνια έφαγε. Ναι, που είπε για την εισβολή σε συνδυασμό και με την εισβολή που έγινε ο παδού στο Arsenal United για τα μέτρα ασφαλείας στα αγγλικά γήπεδα, ο τεράστιος Vinny Jones είπε: «Εγώ στο γάμο μου είχα περισσότερη ασφάλεια». Φίλε, Vinny Jones δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σ' ακούω, Αποστόλη. Καταρχήν, επειδή εγώ ακούω, όταν παίρνω τηλέφωνο, ακούω το live από την δορυφορική σύνδεση, αλλά όταν το κλείνω, ο ήχος έρχεται πιο μετά. Ναι. Άκουσα τον εαυτό μου χθες. Ασλαμά, πολύ κακός δεν με έκοψες. Πραγματικά σου μιλάω. Δηλαδή... Τι έκανε. Κάτι λέγαμε για τον Birmingham Villa. Μετά στο τέλος τι είπες. Να σε κόψω, γιατί. Είπα για τους παίκτες που πάω χλαπάτσα και μετά τους είπα και μια άλλη λέξη. Α, κουράδες. Και είπα, τι είπα, άκουσες.
Τι είπα, αν ξαναπείς λέω κουράδα θα σε κόψω. Ναι. Πολύ κακός φίλε, τελείως αντιραδιοφωνικό. Πάπα Παναγία. Ναι, σίγουρα. Τώρα ο άλλος τρώει πρωί να ακούει κουράδα, κουράδα. Έφυγε, πάει ο πόνος. Και κάτι ακόμα για τον Φατσπατζίδη που είπες χθες. Όντως φίλε είναι χασογκόλης και όντως ξεπατώθηκε να κάνει ζημιά στο Γαύρο. Φυσικά. Αλλά εγώ σου είπα χθες τι θα λέγατε εσείς αν ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ αυτός. Απέφυγε όμως. Έτσι. Να ήταν τον Ολυμπιακό στον ΠΑΟΚ. Ναι, ήταν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ προχθές, ας πούμε, και ο Βεβδοβατζίδης έπεσε στον ΠΑΟΚ και έκανε αυτό τον γκολ, ας πούμε. Αυτό θέλει να σου πει. Ναι, γιατί εγώ σου λέω ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Ο τύπος ξεσχίστηκε να τον κάνει ζημιά τον Γαύρο. Του το κρατούσε μανιάτικο. Ρε φίλε, πρωτάθλημα σου δίνει ο Βεβδοβατζίδης. Με τον Παναθηναϊκό εκείνο που χάνει. Με τον Παναθηναϊκό εκείνο που χάνει δεν υπάρχει. Ένα χρόνο έχουμε να χάσουμε. Με την ΑΕΚ, συγγνώμη. Στο ΑΚΑ στην αιστεία. Σκέψτε τι θα λέγατε εσείς εγκάθετη αν είχε γίνει με άλλα χρώματα αυτό που έγινε. Ναι, φυσικά. Όσο, βέβαια. Όσο πιο μεγάλο είναι το διακύβευμα, τόσο πιο πολλά θα πω, φυσικά. Τώρα ο Άρης δεν πάει. Από όσα είπες μέχρι τώρα, κρατάω ότι χαρακτηρίζει τον Μάριο εγκάθετο. Συνέχισε. Τώρα τι να πω, γιατί πήγε. Είναι το ματάκι της Γιουβέντους, η οποία χθες πήρε το σφύριγμα που πήρε η Ρεάλ πέρυσι. Το 0-3 στην παράταση με τον Μπουφόν. Γιατί το λες αυτό? Ποιο λες, κατάλαβα. Γιατί δεν υπάρχει κανένα πέναλτι, ρε φίλε, στο 3-0. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Α, μαζί σου. Άλλος, ρε φίλε. Δεν, εγώ. Μα κάνει λάθος ο αμυντικός, ξέρεις γιατί. Γιατί έρχεται κι άλλος από την άλλη πλευρά. Άλλο αυτό, Παναγιώτη. Το πέναλτι αυτό είναι πέναλτι καλή θέληση. Εντάξει, ρε Μάρι. Είναι το πέναλτι που πήρε. Είναι απογοήτευση για το Ατλέτικο Μαδρίτη, φίλε. Το χθεσινό το πράγμα που παρουσία σου παρουσίασε ο Σιμεώνε, φίλε, δεν υπάρχει. Και αυτό. Παναγιώτη. Λοιπόν, άλλο λέω εγώ, άλλο λες εσύ τώρα. Εγώ σου λέω διευθυντικά. Αυτό εδώ, Αποστόλη με το χέρι στην καρδιά. Αν το έδινε στο υπέρ του ΠΑΟΚ σε κρίσιμο παιχνίδι, θα έβγαινε να το πεις αυτό, ότι δεν είναι. Εννοείται ρε φίλε. Σε παραδέχομαι. Εννοείται ρε φίλε. Σε πιστεύω. Εδώ μας δίνεις σφύριγμα. Κοίταξε να δεις, για να καταλάβεις με ποιον μιλάς. Εγώ όταν παίρνω ΠΑΟΚ σφύριγμα το οποίο είναι ξεκάθαρα υπέρ του ΠΑΟΚ, όχι ερμαφρόδιτο. Που δεν έχεις ποτέ δει. Ξεκάθαρα, εμένα σφίγγεται το στομάχι μου, φίλε. Ναι. Δηλαδή, όταν παίρνω σφίγγεται το στομάχι μου, πώ γίνεται. Και για αυτά που θα ακούσω μετά, και ρε παιδί μου, γιατί δεν γουστάρω. Είναι πέναλτι το χθεσινό, με το βιβλίο είναι. Με το γράμμα του νόμου είναι, αλλά είναι καλή θέληση. Μην τα βάζει όμω το ίδιο ζύγι. Αποστολή, μην τα βάζει. Θα σου πω, δεν απλώνει χέρια. Δεν απλώνει χέρια. Δεν απλώνεις χέρια πάνω στον παίκτη. Δεν παίζουμε μπαλέτο. Το ξέρω! Μαζί σου είμαι! Μαζί σου είμαι! Γι' αυτό δεν δέχομαι τώρα να ακούω προθέτα να λέει ο άλλος σόριασε τον Κρέσπο. Τον Κρέσπο για να το ρίξεις πρέπει να πάρουμε φορά 15 άντρα να πέσουμε και δεν πέσει. Ναι, στον Ολυμπιακό. Έπεφτε ο Αλεξανδρής. Ο λόγος Αλεξανδρής. Τον έκανες έτσι και έπεφτε. Να τρελαθώ. Πάντως, Αποστόλη, άκουσε με και λίγο. Μην βάζεις στο ίδιο ζύγι τη χθεσινή μυρολατρική Ατλέτικο Μαδρίτης σε σχέση με το περσινό της Γιουβέντους. Η Γιουβέντους πέρυσι πήγε να κάνει τον άθλο, έτσι. Και πάει, του κρεμάει ο άλλος για να μην του δώσει την ευκαιρία, παιδί, να πάει στην παράταση. Απλά, ρε παιδί μου, πιστεύω ότι πήρε αυτό που τη στέρισαν πέρσι, εν πάση περιπτώσει, σε έναν βαθμό. Άντε, πες το και έτσι, ρε παιδί μου, εκείνη τη μαϊμού που πήρε η Ρεάλ πέρσι. Αυτό είναι που λένε κάπου σου παίρνει, κάπου σου δίνει, ρε παιδί μου, αλλά. Αν είσαι μεγάλος. Παράταση χθες. Ναι. Αν είσαι μεγάλος. Γιατί αν είσαι μικρός, μόνο σου παίρνει, δεν σου δίνει. Ωραία, Αποστόλη. Ναι. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Φιλιά στην Μεγάλη Βρετανία, Αποστόλη. Καλημέρα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα, Σλαμίδιο. Καλημερίζουμε τον Κώστα, οπαδό του ΠΑΟΚ. Εσύ με τον Απόστολο, μάλλον δεν έχετε με την μπάλα, δεν τη βρίσκατε ούτε με το μύτο. Μύτο. Ναι. Ενώ εσύ πρέπει να σου να παικταράς, δηλαδή να μάγευες. Ο Χατζηπαναγής και εσύ από τη Σοβιετική Ένωση. Μύτο. Από κάποια ταγάρια εδώ τα ελληνικά, καλύτερος ήμουνα. Έστελναν και ένα περιπολικό τότε το 1991 στο σπίτι μου για να παίξω, γιατί αρνιόμουν να παίξω για αυτούς. Κατάλαβες. Τι ήσουν στη μικτή αστυνομία. Ναι, ήρθαν στο σπίτι μας ή ερχόταν περιπολικό για να με πάει στο γήπεδο να παίξω. Τι ήσουν, που είπε στην αστυνομία ήσουν, αγόρι μου, δεν κατάλαβα. Όχι. Σε ομάδα που την είχε αστυνομικός, παύλα Μπαρόβιος, παύλα Φρουτάκια, παύλα Κορίτσια και είχε και ομάδα. Περίμενε, εδώ Ελλάδα ή Σοβιετική Ένωση. Εγώ. Εδώ. Α, εδώ. Στη Σοβιετική Ένωση, ρε φίλε, ο άλλος δεν μπορεί να έχει ομάδα δικιά του. Τι είναι αυτά που λέμε. Τέτοια ιστορία έχω ακούσει με ελικόπτερο πάντως. Αδιάβαστος. Αν επιτρέπετε, σε ποια ομάδα, αν θες να την πεις. Αν θες. Δεν θέλω να πω τίποτα γιατί θα. Μπράβο, ρε Κώστα, δεν το. Ολυμπιακός ήταν ψήφε. Μου ξεδιπλώνεις νέα πτυχή.
όταν κάνει ο Μπερναντές και παίρνει την μπάλα, ναι, περνάει τον άλλον, μπαίνει στην περιοχή, κάνει, αλλάζει πορεία, τρέχει και ο άλλος πάει από πίσω και το σκουντάει στην πλάτη, τι περιμένεις να κάνει δηλαδή? Είναι χαζός δηλαδή, είναι στην περιοχή, πρέπει να πάρει το πέναλτι, καλά κάνει. Και τον σπρώχνει ο άλλος, ο Κορέα είναι χαζός. Τον κυνηγούσε πόση ώρα και μετά τον έσπρωξε. Γιατί είναι τον έσπρωξε έξω? Στο πρώτο μπέρ παραπάνω. Λοιπόν, ήταν δικαιότατο το πέναλτι και η Ατλέτικο δεν παρουσίασε. Κώστα, Κώστα, ξέρεις τι θέλω να πω? Γι' αυτό λέω, με το γράμμα του νόμου είναι πέναλτι. Το Μπερναρντέσκι. Δηλαδή. Πεχταράς. Το έχω ξαναπεί, ρε παιδιά. Άντε να το ξαναπώ πάλι με τον ίδιο παίκτη. Περπατάω στη Μητροπόλεως όταν παίζει στον ΠΑΟΚ το Αλάνι, πώς λέγεται, ο Ζλάταν που λέγεται. Ο Μουσλίμοβιτς. Ο Μουσλίμοβιτς. Περπατάω Μητροπόλεως. Βράδυ η αγορά ανοιχτή, κίνηση χαμός. Βλέπω μπροστά μου ένα ζευγάρι και το βλέπω ο πατέρας σμπρώχνει καροτσάκι. Λέω τι θηρίο είναι. Είμαι από πίσω εγώ. Λέω τι βουνό είναι αυτό, ρε. Μας έχει κλείσει όλο τον δρόμο. Πλησιάζουμε στον Κιουλέκα, γωνία με Παύλου Μελά. Λέω αυτόν, εσύ κάπου τον ξέρω αυτόν. Κάνω λίγο προς το πλάι, πίσω και πλάι, βλέπω Μουσλίμοβιτς. Μπράβο. Λοιπόν, Κώστα, τι σκέφτηκα? Τη στιγμή που περπατάει στο πεζοδρόμιο ο αμέριμνος ο άνθρωπος. Γιατί στο πεζοδρόμιο είσαι αμέριμνος, έτσι δεν είναι? Περπατάς πεζοδρόμιο. Να πας να τους μπλοκς. Δεν έχεις καμιά. Το μυαλό σου δεν, δεν κάνεις δουλειά εκείνη την ώρα. Λέω, αν πάρουμε φόρα 30 άτομα και πέσουμε πάνω στο Μουσλίμοβιτς, 99,9% δεν τον κουνάμε ούτε 2 εκατοστά. Κόλανο, βάρβαρο. Δυο μέρες πιο μπροστά. Κάνει μία βουτιά στη Θράκη, στην Κομωτινή, με τον Πανθρακικό. Μα το τον αγγίζει από πίσω ένας. Την ώρα που είναι στο μεροκάματο. Α. Στο μεροκάματο, δηλαδή είναι εκεί. Αυτή είναι δυνατή όμως. Και ξαπλώνει κάτω. Ρε Σίμου Σλίμοβιτς, δεν θα τρελαθώ. Ή ο Μάντζουκιτς. Ο Μάντζουκιτς, χθες πάλι. Χθες. Τον αγγίζει από πίσω λίγο ο Χουανφράν. Είναι ποιος είναι εκεί, ο Αρίας. Και πέφτει. Ρε Σί. Μοιάζει εκείνο τον ηθοποιό στον κόκκινο δράκο. Το Μάντζουκιτς, για να το ρίξει κάτω, ρε Κώστα. Πρέπει να το βαρέσει με γκασμά. Δεν έχεις καταλάβει κάτι. Είναι αναλόγως πού βρίσκεσαι και τι κάνεις. Είναι. Αυτός βόλτα δεν έκανε. Εκείνη την ώρα μου λες. Την άλλη μέρα δεν έκανε βόλτα. Ήταν σπρώχνει πολύ χθες, Μάρη. Εντάξει. Το αντιπάλο του και πήρε το πέναλτι, φίλε, για να κερδίσει η ομάδα του. Τι είναι αυτά που λες? Σπρώχνει πολύ. Τέλα, εντάξει, τέλος πάντων, παιδιά. Λέγω τα θεωρώ αυτά τα πέναλτι. Μήνυμα τεράστιο Θωμά Τόντον. Γατώνει, δεν σχολιάζω, με ελληνικό ποδόσφαιρο. Για Γιώζης, ο goalkeeper της Βέρειας. Φυσικά τώρα αναπληρωματικός του Κάχρημαν, του Σέρβου στον Ηρακλή, έτσι. Βέβαια, ο Γιαγκιός ήρθε σε εμάς το Γενάρη. Mm. Και ο άλλος λέει, η άλλη παικτάρα της Βέρειας, ο Μπαστιάνος, η Μπαστιανός, συγγνώμη, δανεικός από Αστέρα Τρίπολης. Μπράβο ρε Θωμά, να σε καλά, να σε καλά. Τεράστιο μήνυμα. Παιδιά, γίνεται χαμός. Μπράβο, σήμερα τρελή συμμετοχή για όλους διαγωνισμούς. Να είστε καλά. Τις 130 διαβάσουμε πρώτα, Μάρη, με την Εθνική. 10 άτομα έχουμε υποψήφια. 9 άνδρυδοι και μία γυναίκαδη για αύριο να έρθουν εδώ ως εκπρόσωποι του Άρεως. Η Αθηνά λέει, για μένα το τζόκερ είναι ο γιος μου και ο άντρας μου. Υγεία και καλή καρδιά. Μπράβο. Σοφά τα λόγια σου, Αθηνά. Σου ευχόμαστε ολόψυχα κάθε ευτυχία στους δύο αγαπημένους σου άντρας και σε σένα. Με τον πάω στην καρδιά. Μήνυμα νέο του Άλεξ Σίλβερ για τον Μπέκαμ πρώτον. Υπερτιμημένο τον λέω, όχι γιατί δεν ήταν παιχταράς και από τους χρησιμότερους στην ομάδα. Ήταν και από τα καλύτερα δεξιά πόδια. Αλλά πιστεύω ότι στην Dream Team της Manchester United, βασική ενδεκάδα, δεν τον έβαζα. Θα διαφωνήσω. Συνεχίζει. Τώρα, για το marketing που στήθηκε γύρω του, είναι 400 χρόνια μπροστά. Εννοείται. Και πουλάει ακόμη και τώρα. Γκασμά σε λέω που δεν γουστάρεις Maiden, ρε Μάριο. Μην παρεξηγήσαι. Εννοείται, ρε φίλε. Εγώ να σου... Ο πιο ωραίος πόλεμος είναι για την τέχνη. Εννοείται. Και τώρα το ζουμί. Και τώρα είναι η Φεΐλα αφιερωμένο στον Σωτήρη Δασκαλάκη. Phil Collins και Sting είναι οι νταλάρες της Βρετανίας. Ήταν της Μεγάλης Βρετανίας. Ήταν οι δεύτεροι στα συγκροτήματά τους και από κόμπλεξ κατωτερότητας κάνανε σόλο καριέρα. Φαντάσου ότι ο Sting τραγούδησε και με τον Γιώργο Νταλάρα. Τα είπε όλα νομίζω. Όμως έχει τραγουδήσει κι άλλος ένας με Γιώργο Νταλάρα που ήταν, είναι και θα είναι Θεός και πεθαίνω γι' αυτόν και μουσική ιδιοφία. Μάλλον κατάλαβες ποιος.
Λοιπόν, break. Α, break, βυθό έχουμε μαζί μας. Ακούς, μυρίζεις, γεύεσαι βυθό. Με 4 βρουλάκια, τσιπουράκι και 2 μεζεδάκια. Αγνός στρατιώ 36 στην Πολύχνη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 66 23 76. Και όλη η μαγεία και η φρεσκάδα στο πιάτο καθημερινά. Και από Δευτέρα ως Παρασκευή, τι έχουμε? Όλα τα μεγάλα ψάρια με έκπτωση 30%. Τι άλλο θέλεις? Ευχαριστούμε τον βυθό που ήταν μαζί μας τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, επιστροφή με αλλαγή ηχολήπτη. Αποχώρησε ο Τίτας Καλάκης. Έχουμε Χρήστο Κιώση, γνωστό και ως DJ Κίος, είναι κοντά μας. Καθώς μένουν 20 λεπτά, θεωρώ ότι είναι πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις τα δύο εισιτήρια για τη ματσάρα Άρης 1914, Απόλλων Σμύρνης 1891. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή ωρά Opticon Express. Αρκεί να απαντήσει σε μία από τις δύο ερωτήσεις. Steve Harris των Maiden, στην Ακαδημία ποιας ομάδας έπαιζε ποδόσφαιρο πριν το κερδίσει οριστικά το Metal και τον Basso? Δεν το ξέρεις αυτό. 2003 η Arsenal νικάει τη United 2-0, όπως ακριβώς έγινε προχθές. Ο Σερ Άλεξ Φέργκσον πετάει ένα παπούτσι οργισμένος στο πρόσωπο του David Beckham για την κακή, σύμφωνα με τον Σκοτσέζο coach, απόδοσή του και του σκίζει το φρύδι. Η εικόνα προκαλεί σοκ. Εκατομμύρια μπεκαμίτσες στον κόσμο λιποθυμάνε και καταργούνται το σεβάσμιο Σκοτσέζο γέροντα. Ποιο φρύδι του David Beckham έσκησε το υπτάμενο παπούτσι του Σερ Άλεξ Φέργκσον? Απαντά σε μεσικά και ψάχνουμε έναν αριανό ακροατή για αύριο. Μέχρι στιγμής έχουμε 11 συμμετοχές από άνδρυδη και μία από γυναίκα. Σύνολο 12. Αν γράψεις και το Άρης, μπες για το εισιτήριο. Αν θες να έρθεις αύριο εδώ πέρα μαζί μας, να είσαι 10 παρα 2 εδώ στον Λίμπερο και να φύγεις 12 παρα 2. Αριανό θέλουμε. Δεν θέλουμε παδό άλλης ομάδας. FM κενό, όνομα, επώνυμο, γράφεις Άρης ακροατής και το αποστέλνεις στο 54526. Την καλημέρα μας, με καλή δύναμη, με φως και ελπίδα, στον αγαπημένο Χρήστο, έναν οπαδό του Άρεος, που έχει κάνει τα πάντα για μας, τα πάντα για αυτή την εκπομπή, που λατρεύει το σινεμά, το θέατρο, την τέχνη και τον Άρη και είναι στο νοσοκομείο, δίνει τον δικό του αγώνα για τον Χρήστο. Προσεύχομαι σχεδόν κάθε μέρα. Γεια σου, Χριστάρα, δύναμη. Χρήστο, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Όλα να καλά, καλά. Θα πάνε. Να είσαι καλά. Θα δώσουμε όλοι εδώ πέρα θετική ενέργεια. Εσύ μας δίνεις μόνο δύναμη. Σε σένα, μόνο για σένα. Εσύ μας δίνεις δύναμη, να το ξέρεις. Πάμε γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα, παιδιά. Καλημερίζουμε κύριο Κώστα, οπαδό της τέχνης, φίλαθλο της ΑΕΚ. Μαρία. Ναι, είδα το Ρώμα και δεν ενθουσιάστηκα. Μου το ξαναείπες, τι να σε κάνω, είσαι άσχετος. Ναι. Τουλάχιστον κατάλαβες τι φωτογραφία έχει. Είπα δεν ενθουσιάστηκα. Περίμενα κάτι καλύτερο. Γιατί εδώ επικράτησε σκοπιμότητα, επειδή ο άλλος πάει να κάνει ο Καραγκιόζης τι τείχος στο Μεξικό, ναι. και ο Σπάικλι μίλησε για αυτό, ναι. Τέλος πάντων. Βρεάσε το Όσκαρ που πήρε, ας το Όσκαρ, δεν κοιτάνε τα Όσκαρ. Πες, δεν υπήρχαν Όσκαρ. Δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι box, δεν είναι πάλι, τέχνη είναι. Ήταν για μένα ένα, δεν υπάρχει. Ήταν ένα έργο ανθρώπινο, έτσι το χαρακτηρίζω. Έχει απίθανη φωτογραφία, είναι, ναι, πολύ ωραία η σύλληψη. Το πώς είναι, ναι, την εποχή. Και κερασιτέχνης και πρωταγωνίστρια. Απ' έξω σούπα. Όχι ρε. Τι χαρακτήρισε. Όχι ρε, τι μου λες. Η πρωταγωνίστρια, η κοπέλα είναι, κάτσε καλά. Και τα μηνύματα, καταλαβαίνεις πώς τα περνάει. Πώς περνάει την καλή χαρά και την ξεγνιασιά των αστών. Αλλά και της κατώτερης τάξης. Ενώ τριγύρω καίγεται ο κόσμος. Και αυτοί ζουν μέσα στην καλή χαρά. Βρε, όπως τα βλέπω τα έργα, εγώ δεν μπορείς εσύ να τα δεις ούτε μετά από 500 χρόνια. Άστο αυτό. Άρα είσαι δηλαδή ένας τέτοιος, ένας Δανιήλ του κινηματογράφου. Άστο αυτό, τι Δανιήλ. Λοιπόν, είδα τον Μπένις Μπακ με την Τζούλια Ρόμπερτ. Α, ναι, πες μου ότι σου άρεσε αυτό. Αμερικανιά. Αμερικάνικο με την κακή έννοια σούπα. Το περίμενα αυτό να το δω, αλλά ευτυχώς δεν πήγα να το δω. Άστο. Πολύ κλεισαρισμένο. Πολύ κλεισαρισμένο. Αμερικανιά. Τώρα θα φέρει τον ψυχρό πόλεμο. Α, δες το. Του Παυλικόφσκι, δες το. Κράτα και καμία για τον Μάιο, γιατί στο τελικό πάλι σφαλιάρα θα φας. Πολύ ωραίο, ασπρόμαυρο. Πολύ ωραίο. Θα τα πούμε από κοντά.
Θα τα πούμε από κοντά, Παπαδόπουλα. Παπαδόπουλα, δύο παιχνίδια χρειάστηκε να τα χτυπήσεις. Η διαιτησία σε βοήθησε για να τα πάρει. Η διαιτησία, σπρόξιμο. Τράβατε Τζούλιο Ρόμπερτς. Με μείον 8 ατρόμητος, με μαϊμού μπέναλτι. Άντε βρε πριν του γούμαν τώρα. Με μαϊμού μπέναλτι. Σε παραδέχομαι. Γελάει ο κόσμος. Σε παραδέχομαι. Η Βίντη σε απέκλεισε, βρε. Η Βίντη, βρε. Σε παραδέχομαι. Πώς στεγορέθηκα. Η Βίντη σε απέκλεισε. Η Βίντη, κοιμπάται Μπορίσο. Κοίτα, μη σε περάσει κι ο Άρης, πλησιάζει. Πρόσεχε. Πού έχεις να πάρει. Και σε πλησιάζει. Στο 11 Μαΐου θα τα πούμε. Ωραία. Έγινε κύριε Κώστα. Γεια σας. Στο καλό, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Πώς δεν ασχολείσαι με την Άκη, έτσι μας έχεις πει. Καλημέρα. Hello, Marius, how are you? Καλημερίζουμε Ανδρέα από το Bronx. Όχι, δεν είναι αυτός, ρε. Ο Κολομβιανός είναι, ρε. Hello. Yeah, I am Colombiano. How are you? Α, Κολομβιάνο! Κολομβιάνο, αχ. What's your name? Tell me again. My name is Jorge Mario. Jorge, Jorge Mario. Jorge Mario. How are you, Jorge? Only Pauk. Yeah. Only Pauk. Here in London, only Pauk. Κλαίω ρε Χόρσε, κλαίω. Χόρσε, in England, you support any football club? Southampton. Not really, I like more the Spanish football, you know. Spanish football. Which club you support? Σαραγώσα. I support Real Madrid. Real Madrid. Yeah, a poor democratic Colombia like you support Real Madrid, έλεος. Ο Κολομπιάνη ταινία, πω, Like yeah. Ναι. I don't know why, but you must be Syriza in Greece, Syriza and in Spain, Radio Vallecano. Radio Vallecano, no. In Spain, maybe Osasuna. Osasuna. Okay. Πήγες στους Βάσκους τώρα. Αποφάσισε τι θες. Osasuna. It's okay by me. Μα στην Κολομβία τι υποστηρίζει όμως. And in Greece, only Pau. Which is your favorite player from PAOK? Ακπόκ. Κλείστο ρε. Θεώρησε. Κλείστο το μαγαζί. Ακπόκ, κλαίω ρε. Τσούμπα Ακπόκ. Τσούμπα Ακπόκ. You are great. You are great. I love you. Thank you. I love you too. You are God. You too. Me three. Cheers, Χόρσε. Έλα, έλα γόρι μου, έλα. Θα μιλήσω, με λένε Μάριο, συνονόματο. Ναι ρε. Θα λέω να πάρουμε να μιλήσει. Εσύ το δικό σου θύμισε μου, Δημήτρης. Γιάννης. Κώστας. Ό,τι να είναι, τον αλλάξαμε τον άνθρωπο. Γεια σου ρε Κώστα. Κώστα, είναι και ΣΥΡΙΖΑ ο Χόρχε. Πολλά σχέδια κάνει όλα. Όχι ρε. Ο Χόρχε φίλε είναι παντρεμένος με μια Γαλλίδα, κάτι καλά έτσι. Άντε ρε. Κολομβιανός, παντρεμένος με κούκλα Γαλλίδα και ζει στο Λονδίνο. Δηλαδή να μην νιώσω βλάκας ρε φίλε. Κρασί με ζάχαρη. Τι ομάδα υποστηρίζει την Κολομβία? Χόρχε, which team you support from Colombia? Μεταγίνε. Αμερικά Εκάλι. Α, Κάλι. Αμερικά Εκάλι. Ναι. Αμερικά Κάλι. Εκάλι. Κάλι. Ναι, Κάλι. Red Devils. How they call? Red Devils. Yeah. Α, παρατσούκλι, nickname Red Devils, άντε ρε. Ωραίο. Πώς σας προέκυψε, Κώστα, αυτή η γνωριμία, η επαφή με τον Χόρχε? Τι είναι τα σχέδια. Εγώ είμαι μηχανικός στην ίδια εταιρεία και ο Χόρχε είναι στο warehouse, είναι supervisor. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Είσαι το πνεύμα και είναι το χέρι. Είναι... Γλυκοκοιτάζεις όμως τη γαλλιδούλα εσύ. Είναι χειρόναξ. Όχι, φίλε, έχουμε τη δικιά μας. Ναι, αλλά... Με τι είσαι, Κώστα, εσύ, με Αγγλίδα? Όχι. Με τι? Αλβανίδα. Ω, μπράβο. Με Αλβανίδα. Μπράβο. Ωραίες οι Αλβανίδες, ωραίες κοπέλες, ωραίες γυναίκες. Καλά κορίτσια και ωραίες κοπέλες. Ναι, ναι. Και έχω πάει με Αλβανίδα, η οποία ζούσε επί 15 χρόνια στο Λονδίνο. Λέγε ρε μάλλον. Ναι, πήγα μαζί της στο Άμστερνταμ. Επιπληρωμή, καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε. Ορίστε. Βόλτα. Σε παρακαλώ. Βόλτα, ναι. Σχέση 20 λεπτών. Ωραία, παιδιά, έγινε. Να είστε καλά. Φιλιά στο Λονδίνιο. Φιλιά στο Λονδίνο. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, no name, οπαδός του ΠΑΟΚ και της Άρσεναλ. Αυτή είναι η γραμμή. Τώρα είσαι ωραία γραμμή, ρε φίλε. Της ΠΑΟΚ και του επιβεί το ράσο στην Αγγλία.
Να τα λέμε όλα. Ναι, ποιος επιβεί τώρα, ρε φίλε, η Arsenal. Σε γλέντισα, δεν μιλάς. Μια κρυόκολη ομάδα, κρυόκολη ομάδα. Ποτέ η Arsenal δηλαδή. Σε γλέντισα τώρα, άστα αυτά, βάλει τέταρτο, σήμερα βγαίνω τσουλιού. Τέλος πάντων, εμείς φίλαγοι του ΠΑΟΚ πρέπει να θέλουμε να μην πάρει Manchester United το Champions League. Γιατί ναι, αν το πάρει θα φορτωθούμε ακόμα ένα γύρο στα προκριματικά. Και πώς θα το πάρει, ρε φίλε, σαν να πάρει μπέτσι στο πρωτάθλημα. Σαν να είσαι και εσύ ασχολατατής ώρες ώρες. Σαν να λέμε ο Πανετολικός να μην πάρει το πρωτάθλημα. Κάτι εδώ Μάρη, 17 χρόνια. Και 17 πρέπει. Τώρα τι, τα νέα σας, τι κάνετε. Ακόμα, ο άλλος που είναι, χάθηκε. Ρε παιδιά, τόση ώρα δεν ακούτε. Δεν ακούς. Δεν ακούω ρε, εσύ, τώρα άνοιξα. Θέλουμε Αριανό να έρθει για αύριο εδώ. Και σήμερα δεν ήρθε ο Χρήσανθος και είπα ότι δεν θα επιτρέψω ακόμη και σε φίλο μου ασπρόμαυρο να φάει από εδώ πέρα το Χρήσανθο. Εμείς θα τον φάμε. Αυτός ετοιμάζεται για διακοπές διαρκείας. Καμία σχέση. Και από την άλλη αγωνιστική που θα κερδίσω εγώ και θα χάσει ο Ολυμπιακός και θα κλειδώσει οριστικά και μετά, θα σας βλέπω για διακοπές διαρκείας και τους δύο. Θα γυρίσετε καλό Οκτώβρη. Γιατί δούμε ούτε καν Σεπτέμβρη, γιατί θα έχω πει ο Μίλος Champions League και πάλι δεν θα την παλεύετε μαζί μας. Ναι. Με ποιον, με βασικό τον Μπίσεσβαρ. Θα γελάει όλη η κοινωνία, ρε φίλε. Σιγά τα μεγαθύρια που έχουν απ' έξω, ρε Χρυσέ. Μάλλον. Κυριούλη μου, τι κάνεις, Κυριούλη. Καλά είμαι, πολύ καλά. Ε? Καλά είμαι, πολύ καλά. Καλά είσαι. Είδες χθες Γιουβέντους. Όχι, δεν το είδα. Δεν είδα καθόλου Champions League. Έβλεπα το ταμπού στην ΕΡΤ. Αυτό πρέπει να το εκτιμήσει ο φίλος ο διπλανός. Το ταμπού στην ΕΡΤ. Μήπως δεν τη βλέπεις. Ταμπού στην ΕΡΤ. Βοήθα λίγο ρε, εσύ κόλλησα. Χθες είχε ράδιο Μόσχα στην ΕΡΤ. Ναι, ταινία σειρά εποχής με τον Τόμ Χάρντι που διαδραματίζει την Αγγλία. Α, ναι, μπράβο. Ναι, μπράβο. Ναι, ρε, υποκλίνομαι. Ναι. Sorry. Κορυφαία σειρά για μένα. Ναι, βέβαια. Σωστός, ναι. Μαζί σου. Και δεν είδα καθόλου χθες. Μετά είχε και το ράδιο Μόσχα καθόλου. Καλά, έκανε. Βραδιά κουλτούρα είχε. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Υποκλίνομαι. Σήμερα υποκλίνομαι σε όλα. Στη γραμμή σου, σε ό,τι είδες, τέλος. Σιγά, βρε, σιγά. Και αποκλειστείς. Ωραία, παλικάρι μου, έγινε γιατί περιμένει ένας ακόμη. Στο καλό, επόμενος. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα. Θουβού, ο παθός ναι, του ΠΑΟΚ. Ναι. Βγήκε ο Μάρλον Μπράντο της δεκαετίας του 50 να μιλήσει για την ΑΕΚ. Ξαφνικά, Μάρτιο μήνα. Ο κύριος Κώστας. Τον προκάλεσε ο Παναγιώτης. Τζίγκλισα λίγο. Ναι. Τι ήθελα να πω. Αυτή η απάτη, το τέτοιο, με τους Ουρουγανούς αμυντικούς θα σταματήσει ποτέ. Τη μούφα. Μεγαλύτερη μούφα που υπάρχει στον κόσμο. Με αφορμή τον Κορέα, το λες. Στον Κορέα. Όχι, μένα και ο άλλος ήταν ο Χουανφράν. Ο Χουανφράν, ο Γοδίν. Τι ήταν αυτό, ρε φίλε, από τους κορυφαίους του Ατλέτικο όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει. Όχι, ναι, δεν ήταν και τι κάνουν έτσι. Ήταν, χθες ήταν τραγική και η συμπεριφορά του Σιμεώνε. Πολύ πίσω, γενικά, φίλε. Στο γενικά, τώρα, εντάξει. Γενικά. Δεν θα αντέξεις. Γενικά για μένα, παιδιά. Μόδα. Μακρύ μαλλί, αλητία, ξέρεις, Αργεντινή, Λατινική Αμερική, ξέρεις, αυτήν την αλήτερ, δεν παίζουν μπάλα. Τι είναι τα γάρια, γιατί μιλάμε για τα γάρια, ναι. Δεν παίζουν μπάλα. Απλά κλωτσάνε. Πρέπει να σταματήσει κάπου. Ρε, θα νομίζει ο Ζαγός ότι σε βάλαμε. Ότι είσαι βαλτό. Ακούμε ότι δεν έχει φίλε. Τι βαλτό θα βάλω. Γιατί ρε Μαρία, δεν συγγνώμη μου. Το έχω πει 150 φορές. Ναι, συμφωνώ, εντάξει. Δηλαδή, ειδικά αυτό. Και το βλέπω και στην Ιντερνετ πάρα πολύ. Πώ λέει, πόσα κιλά αλητία λέει. Και ξέρω εγώ τον Κρέσπο. Τον ένα Κρέσπο. Ξέρω εγώ επειδή έχει μαλλί, παράδειγμα. Πόσο κιλά αλητία ο Καβάνι. Επειδή έχει μαλλί, ξέρω εγώ. Δηλαδή, τι είναι αυτά, ρε. Λατινική Αμερική, ξέρει. Και οι άνθρωποι βαράνε το τάκλι στο λαιμό. Αυτό είναι αλητία δηλαδή. Ενώ εμείς βλέπουμε ποδόσφαιρο είμαστε άπαλοι, είμαστε φλόροι. Έχουν κι άλλα όμως. Η στιγμή της 20ης στο ποδόσφαιρο για μένα που μου έχει σημαδέψει τουλάχιστον είναι το κλάμα του ποδοσφαιριστή στο τείχο στον ημιτελικό. Προημιτελικό τι ήταν, Ουρουγουάη, Γαλλία. Μάρη, που βάζει τα κλάματα. Το κλάμα καταλαβαίνει οι παιδί μου ότι αποκλείονται. Προτιμώ το κλάμα του Γκασγκόιν. Προτιμώ το κλάμα του Γκασγκόιν. Ο Θουβού παίρνει το μέσο όρο, παίρνουμε τώρα. Εντάξει. Δεν έχουμε στιγμές. Μάλλον το μέσο όρο μιλάμε. Είναι, κοίταξε να σου πω κάτι. Το κάθε ποδόσφαιρο έχει τη μυθοποίησή του. Το κάθε ποδόσφαιρο. Εντάξει. Απλά το... στην Ελλάδα, ρε, βαρεθήκαμε να ακούμε τώρα για τα μωρά του Άγιαξ. Ξαφνικά τώρα τα μωρά του Άγιαξ. Ποια μωρά του Άγιαξ, κάτσε να τους δούμε, ρε φίλε, σε διάρκεια. Όλη αυτή σε σκληρότητα μπροστά στον πιο φλόρο Βρετανό είναι Βιτάμ Σοφ. Ναι, εννοείται, ρε, πλαφικάνε. Είναι Μπεσέλ Σοφ. Επειδή ξανθός χωρίς μούχη ας πούμε, και μαλλί μακρύ είναι φλόρος. Δηλαδή, αν δεις φέτος τη φετινή Γουίμπλετον 3 λεπτά, όλοι αυτοί εδώ θα κλάσουν μέντες. Ο Γκασγκόιν για εμένα που δεν είχε ούτε μαλλιά τίποτα, αυτά που είχε κάτω από τον παντελόνι από τον Γκασγκόιν δεν θέλουν ας πούμε 300.000 Λατινοαμερικάνοι να τα έχουν. Και για την τρέλα και όλα αυτά. Πόσους, πόσους σουάρε θέλει ο Βίνι Τζόουνς, αν έπαιζε σήμερα ο Βίνι Τζόουνς. Τι να λέμε ρε παιδιά. Θα επιβίωνε σουάρε.
Πλάκα μου κάνεις τώρα. Τέλος πάντων, και να πω είναι η μόδα, παιδιά, είναι η μόδα. Για τώρα μην το ζητάμε. Ακούμε. Φραντζέσκο είχε παίκτες στο Ρέντζο. Έχει παίκτες που έχουν περάσει. Εντάξει, είχε κάποιους παίκτες. Όχι, λέει Παναγιώτη, στο κεφάλαιο σκληρότητα και αλητία. Σου βγάζει φυσιογνωμικά σου βγάζει το πράγμα, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι έτσι. Φυσιογνωμικό δεν είναι. Ωραία, ωραία. Πάμε, ξέρω εγώ, στην Αγία Βαρβάρα κάτω στην Αθήνα, έχει άλλους έτσι. Είναι και αυτοί μάγκες δηλαδή, είναι μακριά μαλλιά με σκουλαρί και γκρίκο. Εγώ να πω το άλλο ρε παιδιά, που δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δε στο Λιμνιό ρε φίλε, δε στο Λιμνιό. Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ο Λιμνιός μόνο το φτύσε. Που είναι και Βραζιλιάνα η μητέρα του, έτσι. Ο αδερφός του Φιρμίνιο. Η μόδα, παιδιά, η μόδα στα καφενεία, μαμού. Λέει να φέρουμε, λέει άρε, εσύ να φέρουμε ένα παίκτη, ξέρω εγώ, άρχεται, είναι ο Χιλιανό. Δεν θέλω, ρε, δεν θέλω να φέρουμε. Καλά, αυτά είναι και λίγο λαογραφικά, ξέρεις, εντάξει. Είναι λίγο λαογραφία, είναι λίγο folklore. Εγώ θέλω τον Λόρενς. Θα θυμάσαι τον Λόρενς. Ναι, ρε, εσύ. Που είχαμε. Ναι. Εγώ θέλω τον Λόρενς, ρε, φίλε. Εννοείται, ναι. Εννοείται. Εννοείται. Ρε, εσύ τώρα παίζει παικτάρα στον Όφη και δεν μιλάει κανείς γι' αυτόν. Αυτός ο Αμπίλ Ναμπί, ο άνθρωπος είναι κάτσα καλά. Έχει βάλει 4 γκολάρες και παίζει στον Όφη αυτόν που δεν είναι καθόλου μα καθόλου στα καλά του, ας πούμε. Και περνάει τελείως στον τούπο. Κανένας αραβιόλης ήταν από την μικρή Ουρουγουάη που αγαπάει τις Έλληνες σαν χώρα, γιατί θα το είχαμε κάνει πρώτο θέμα. Ας σου φέρα τον Εντμούντο όμως, δεν θα μου το έλεγες. Άντρε, είχαμε έλεγες εσύ. Τέλος πάντων, παιδιά, 11 Μαΐου Κυρκό, αν περάσει τη Λαμία, δεν θα περάσει τη Λαμία, θα τα πούμε. Bye. Μαζί μας είχαμε το ψητοπολείο Μπες στο ψητό, λαχταριστά μπέργκες, δροσένες σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς, κλάπια, μέτρητες επιλογές, ακόμα και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Μεγάλο Ξάνθο 16 Σταυρούπολη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 60 22 20. Λείπει ο Χρύσανθος και με λυπεί. Όχι ρε. Το λέω. Α, ναι, σωστά, ναι. Συγγνώμη. Λείπει ο Χρύσανθος και με λυπεί. Το λέω, αλλά δεν έχω τι να στείλω. Άργησα σήμερα. Καλημέρα. Τρυφερό μήνυμα ανθρώπινο από τον οπαδό του ΠΑΟΚ 164, πιστό SMS-όσκυλο της Τρόικας. Το κλείνω, Γιάννη. Άκουσες, όχι της Τρόικα, της Τρόικας. Τεράστια μορφή, ρε φίλε. Χάρηκα που σε γνώρισα. Αυτό είναι πραγματικά. Και το κατάλαβα, τι μου το δει, το ξέρω. Κλείνει το μαγαζί, φύγα. Τι είναι αυτό, ρε. Τζάγκλ, έτσι λέγεται το κομμάτι. Αυτό είναι για ζούγκλα. Μπορεί να το βάλει ο Ζαγόρα το βράδυ. Πάπα. Κομματάρα, τι κλείνω. Κομματάρα, κομματάρα. Ωραίο. Σουλτάνα δηλαδή, δεν ξέρω τι ξέρω. Όχι καθόλου. Και δεν θέλω να τη μάθω. Πώς, Σουλτάνα? Ναι. Μάλιστα. Ωραίο κομματάκι. Τραγούδι. Κομμάτι του Λάκη Λαζόπουλου για κούγια. Ναι, ρε φίλε, βάλε κάτι που να έχει κάποιο νόημα. Ορίστε. Το έπαιξε ψέ, ναι, για βάλτε το. Γιατί είχε τέτοιο, είχε Λαζόπουλο. Ξεκίνησε, ναι. Στον επαναλαμβάνω. Α, ναι. Με κοιτά, τον κοιτώ. Και μετά σιωπή. Και μετά αστραπεί και με στρίβει από εδώ. Με κοιτά, το κοιτώ. Πρέπει να κοιτάει κάτω. Και μετά το χέρι με το βλέμμα το εδώ. Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Σαρώ συγκρό. Κι αν μας βαρέσουν οι κοντοί τα φαρμή στο χειροκρότημα. Παιδί μου πήγε και μετρήθηκε. Το είδες αυτό? Πήγε και μετρήθηκε. Πόσο είσαι? 1,76. Βάζεις και τη φράτζα? Όχι. Α, 1,70 είσαι. Τι 1,70 μωρέ? Φοράς και παπούτσι. Συγγνώμη, τη φράτζα γιατί δεν τη μετράμε? Εδώ είναι το ύψος μου. Αγάπη μου, εδώ που τελειώνει το κοκόρα. Το υπόλοιπο κεφάλι δεν είναι. Δεν είναι. Το λατρεύω. Είναι, ρε, παιδιά, το λατρεύω. Εκεί είναι, δεν είναι εδώ. Κλείνουμε, Μάριε. Λοιπόν, να βγάλουμε τους νικητές. Για το Άρης Απόλλων Σμύρνης στείλατε μόνο 2. Άρα και οι 2 κερδίζετε. Μόνο 2. Πάμε τώρα. Είχαμε 6 σωστές απαντήσεις για το quiz Opticon Express. Που φυσικά οι απαντήσεις είναι το αριστερό φρύδι του Έσκησε, του David Beckham, και στις ακαδημίες της West Ham αγωνιζότανε ο Steve Harris. Νικητής είναι ο Αλέξανδρος Γαλής. Επαναλαμβάνω, Αλέξανδρος Γαλής τελειώνει σε 466. Σε λίγο, Αλέξανδρε, η Μαριλής θα επικοινωνήσει μαζί σου για το πώς θα παραλάβεις τα γυαλιά ηλίου ή οράσου από τα Opticon Express. Τώρα,
12 άτομα στείλανε ως οπαδοί του Άρεος για να έρθουν αύριο εδώ στο στούντιο μαζί μας. 11 άνδρυδοι και μία γυναίκα. Θες τη γυναίκα. Και όμως νικητής είναι ο Πάτροκλος Πάντος. Έλα να γίνουμε αχιλλέας. Τελειώνει σε 8.45. Επαναλαμβάνουμε. Πάτροκλος Πάντος. Τελειώνει σε 8.45. Σε 5 λεπτά από τώρα θα επικοινωνήσω εγώ μαζί του για να συνεννοηθούμε και να είναι εδώ αύριο Λέοντος Σοφού 18 έκτο όροφο στις 12 παρά 2 το αργότερο. Και να είναι για να πούμε δύο πράγματα. Έτσι. Και να έχει αύριο ο Άρης μία φωνή εδώ στην Τρόικα και στο κάτω-κάτω για να είναι Τρόικα και όχι Δόικα. Έλα Πάτροκλο. Από καρδιάς ευχαριστούμε όλες και όλους για την ακρόαση. Ένα γραμμάριο παραπάνω, αυτούς που επικοινώνησαν μαζί μας τηλεφωνικά, είτε SMS-ικά. Εγώ πηγαίνω στο Πιπερών Γεωργίου Παπανδρέου 25 για να χτυπήσω ένα από τα 15-17 υπέροχα φαγητά που έχει φτιάξει και σήμερα. Διλιβεριά από το Πιπερών 2310-868-868 σε όλη την Ανατολική Θεσσαλονίκη μέχρι και Τούμπα και μέχρι το κέντρο στην ευθεία που σχηματίζεται από τον Λευκό Πύργο μέχρι το Συντριβάνι. Όταν λέμε λευκό, συμβολικά το λέμε λευκό, γιατί είναι κατάμαυρος, έτσι. Αυτά, αδέρφια, ευχαριστούμε Σωτήρη Δασκαλάκη. Χρήστο και όσοι, keep on bloody rocking και μην ξεχνάς, μην ταΐζεις τα περιστέρια στην πλατεία Αριστοτέλους, έχουν γίνει σαν υπτάμενα βόδια.